Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Ακόμα ένα βράδυ Λίμπερο 107,4 Μπαλαντέρ. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 12 με Νίκο Μοσχοβίτη να είναι εδώ απόψε. Με Νίκο Παπαδόπουλο και αυτός κοντραστής προβλέψεις να είναι εδώ. Εντάξει, γιατί αρχικά ο προγραμματισμός μας έλεγε να μην είμαστε εδώ, αλλά αφού βγήκε δουλειά, λοιπόν, καθίσαμε και είπαμε να κάνουμε συντροφιά στο συνάδελφο. Προγραμματισμός, Νίκο, δηλαδή. Ότι τι, ας πούμε. Ότι τι, επειδή από τις 12.30 τι είμαστε στον δρόμο, τι, ήταν να γυρίσουμε σπίτι. Τα είπε ο Λευτέρης Σαββανίδης. Αλλά επειδή βγήκε δουλειά για την άρεση, ή κάπως αλλιώς που τη λένε συνάδελφο, αλλά δεν μπορώ να το πω. Συγγνώμη λίγο, δηλαδή σήμερα η απουσία σου, αν γινότανε, θα γινόταν επειδή ήσουν από το 12.30 ως δρόμο αυτό. Έχει ευκαιρία να πάω λίγο να μετά το σπιτάκι. Ευκαιρία, το σπιτάκι σου. Το σπιτάκι, μα αύριο και αύριο μέρα. Λίγο, να έχεις πολύ καιρό να δεις το σπιτάκι, τώρα σπάνω. Τι γίνεται, φίλε καλέ. Σε λίγο καιρό. Να έχεις περισσότερο καιρό στο σπιτάκι σου. Αλήθεια είναι αυτό. Πολύ πιθανό, συνάδελφε. Πάρα πολύ πιθανό θα το έλεγα. Τι γίνεται, φίλε, εδώ πέρα Τετάρτη δεν κουνιέται φίλο στην πόλη. Γιατί δεν κουνιέται φίλο. Όχι, εντάξει, γίνονται πραγματάκια. Είναι η αλήθεια. Διαιτητές είχαμε σήμερα. Συνεντεύξεις τύπου Λευτέρα Αρβανίτη είχαμε σήμερα. Είχαμε διάφορα. Μάτσε έχουμε, βεβαίως. Έτσι. Να μπω και τσατίζομαι. Αυτή η συνήθεια που έφεγα πριν μου έχει κάνει ζημιά. Περίμενε λίγο. Γιατί ρε φίλε μου ξηγέσαι έτσι εδώ πέρα τώρα, γιατί μου κάνει τέτοιο σκύλο. Άστο ρε Νίκο, άστο, βάλε το πώ ήταν πριν τώρα. Σε παρακαλώ, αγόρι μου. Μην το χαλάς τώρα. Το τώρα, έλα. Ανταγοράκι μου, τι. Κολτσέστερ. Μίλτον Σκέιν, Ντόμ Λίβερπουλ. Αχ, κύριε Φάξα, πω ρε φίλε με θρηλυκή. Ελά ρε πουλιά. Καλή ήταν. Βάλε μπρομαποϊκάρνα. Μπρομαπολιτσάι από τον Μπρομαπολιτσάι. Μίλκο Κέις Ντόντς. Όχι ρε πουλιά. Τι γίνεται λίγο εδώ πλέον. Θα τη βάλουμε να περάσει λίγο η ώρα. Όχι, μωρέ, καλύτερα από ρε. Σε έτσι για αλλιώς νομίζω είναι πιο ωραίο να ακούγεται άλλα πράγματα παρά να ακούγόμαστε εμείς αυτή την περίοδο. Έλα ρε Νίκο τώρα, εντάξει. Δεν είμαστε ενδεδειγμένοι. Γιατί ο λαός περιμένει 10 με 12 για να ακούσει εσένα, ρε φίλε. Εμένα και εσένα. Εγώ τι, βοηθό είμαι. Βοηθό. Εσύ είσαι ο κεντρικό. Ο στρατζή. Ναι. Αποχαιρετήσαμε. Εμείς εδώ είμαστε πανελίστες. Αποχαιρετήσαμε χθες Βασίλη Καβαδία και έλειπε. Εντάξει, φίλε. Σε μια ώρα είχαν όλα τα χθες σου λέω, χθες έγινε εκείνο το λάθος, το εξήγησα και χθες. Τέτοιες μέρες, αν δεν φύγεις το πρωί για να κάνεις αυτά που πρέπει να κάνεις. Μετά λες που να βγαίνω. Τώρα. Μετά σε πιάνει μια επική σαπίλα όπως έπεσε εμένα χθες. Είχα να κάνω και διάφορα πράγματα το απόγευμα και μετά. Εντάξει. Και εκεί γύρω στις 8.30-9 δεν έβρισκα κίνητρο για ζωή γενικότερα. Όχι για να κατέβω εδώ. Καταλαβες. Ναι. Καλό. Μου έδωσε κίνητρο για ζωή λίγο μια φόρτα που έκανα στην παραλία μετά τη βροχή με τον Μικρούλη. Και όπου Μικρούλης, παιδιά, είναι ο Κράντσι. Ναι, ναι, ναι. Όπου Μικρούλης. Ένιωσα λίγο καλύτερα. Μάλιστα. Μετά. Ωραία, χαίρομαι, φίλε, που ένιωσες καλύτερα και είσαι εδώ πέρα. Γεια σας και στους φίλους στα social media που είστε ακόμα ένα βράδυ μαζί μας. Βεβαίως να μας κάνετε παρέα, συντροφιά. Όπως και χθες, φυσικά, που βάλατε πλάτη σε μια μέρα που ήμασταν μόνοι μας. Με τον Βασίλη Καβαδία, βέβαια, να παίρνει μικρόφωνο. Ο Γιάννης Ζάτσης επέστρεψε από την άδειά του. Του πέσαν τα μαλλιά στην άδεια. Με αυτά που ακούει. Πραγματικά. Τι να το κάνω, γιατί μαλλιά είναι και αυτά. Τι να κάνω. Με αυτά που ακούμε και εμείς σε λίγο θα μας πέσουν τα μαλλιά. Τι να κάνεις, μαλλιά είναι και αυτά. Μαλλιά είναι. Και τι ακάς. Ναι. Να κάτσεις, κάσεις. Όχι, ρε φίλε. Τι παιχνίδια έχουμε τώρα. Τι έχουμε μεσοβδόμαδα αγωνιστικές και δεν συμμαζεύεται. Και Καραμπάο Καπ. Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία νομίζω ότι είναι εμβόλυμοι. Στην Αγγλία έχει Λιν Καπ, Παύλα, Καραμπάο Καπ, όπως λέγεται τα τελευταία. Ένας φίλος μου λέει ότι με κολακεύει αυτή η γωνία. Να είσαι καλά, αδελφέ. Καλά λέει, έχεις δίκιο. Αυτό είναι το καλό προφίλ. Να το ξέρεις τις φωτογραφίες, να ρίξεις. Μετά τις κροπάρεις και τις ανεβάζεις. Αυτές. Δηλαδή βγαίνει με αυτό το προφίλ, καταλαβες. Αφού πέφτει που πέφτει το κόψιμο στον άλλον. Γκράχ στο λαιμό. Τι να κάνω, ρε Νίκο, αφού με αγαπάει ο φακός εγώ. Ναι, ξέρεις τι γίνεται όμως. Υπάρχει το εξής κακό. Έχω ανεβάσει ρε φίλε και φωτογραφίες με τέτοιο. Άσε τώρα. Υπάρχει το εξής κακό. Όταν κροπάρεις. Κροπάρω καλά. Ναι, εκτός από αυτό. Επειδή κοιτάς τον άλλον, δηλαδή φαίνεται ένας τύπος ο οποίος ενώ τον βγάζουν φωτογραφία, στην κροπαρισμένη έτσι. Μπορείς να τραβήξεις φωτογραφία. Κοιτάει το κενό. Όχι, μπορείς να τραβήξεις κάποια φωτογραφία που μιλάς σε κάποιον, αλλά να μην τραβήξεις. Ναι, κάθε φορά δεν γίνεται όμως, Ρενικό, καταλαβαίνω. Αυτό κάθε φορά. Αυτό, δηλαδή μη κροπάρεις κάθε φορά. Καλά, εντάξει, δεν είναι ότι κάνουμε και συχνά συνεντεύξεις, να σου το κάνουμε έτσι αλλιώς, αλλά εντάξει. Okay, ναι, αλλά πέφτει πολύ κροπαρισμένο στο Instagram σου και αυτό δεν είναι ωραίο. Αυτό είναι άλλο θέμα. Με Brown Integer, και πρώτα απ' όλα δεν είναι ωραίο για τον οποιονδήποτε συνεντευξιάζει τέλος πάντων, γιατί ρε φίλε. Okay, το Brownie Day και η Μπάρκα τον έβαλα ρε φίλε κανονικά. Ναι. Και έβαλε και αυτό στο προφίλ του.
Κροπαρισμένη ή κανονική. Κανονική, μεν. Okay. Και έγραφε, ήταν σαν να μιλάω στον αδελφό μου για την προσωπική μου ζωή και σε ευχαριστώ πολύ και τέτοια. Μάλιστα. Αυτή η κίνηση που έκανε τώρα ήταν λίγο ύπουλη, έτσι αυτό το. Όχι καθόλου, ήταν λίγο η μέση μου με ενοχλή. Α, αλλά κατά τα άλλα με κομπλέ. Λέω μήπως έγινε καμιά. Όχι, όχι. Σου έχω πει, έχω επιστρέψει αρκετά ξεκούραστο από τις διακοπές μου. Είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτό μετά από χρόνια. Καλό. Που ξεκουράστηκα όμως. Αλλά συναντά πράγματα που σε κουράζουν οι συνάδελφοι, θα λέγαμε. Πνευματικά. Αυτό δεν σταματάει ποτέ. Ναι, ναι, όντω. Είναι κάτι που πρέπει να το ζήσουμε. Αυτό το παλικαράκι που δείχνει τώρα είναι 16 χρονών. Ο Έλιοτ. Μάλιστα. 16? Ναι. Μάλιστα. Ξέρεις, μπαίνοντας τέταρτη δεκαετία ζωής. Τραγικό. Τέλος πάντων. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ περισσότερα τα πράγματα που σε χαλάνε παρά αυτά που σε φτιάχνουν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Οπότε. Απλά πρέπει να καταστοκτονήσεις. Όχι. Τα δέχεσαι και προχωράς. Πρέπει λίγο να έχεις μια υπομονή γενικότερα. Ναι. Και ψυχραιμία πάντα σε κάποιες καταστάσεις και να ζυγείς τα δεδομένα και να παίρνεις αποφάσεις σου. Μάλιστα. Έτσι είναι. Να ζυγείς τα δεδομένα. Να ζυγείς τα δεδομένα. Ρεσί, να σου πω. Συλλεκτικές οι εκπομπές. Τώρα που έχεις εδώ πέρα το όλα μπαουτάρι και βλέπω ότι έλεγε πέρα με τον Άρη στα κεφαλαία και στον Ηρακλή το γράφουν κεφαλαία. Όχι. Δεν ξέρω. Γέρασε ο Ντίνος Ακούς, γέρασε. Γέρασε πολύ. Σου έχει πει την ιστορία ο YouTuber με τον Ντίνο Κούι και μια συνέντευξη στα παλιά. Στην παλιά Άρη, είσαι. Εσύ μου την έχεις πει. Με το τότε τον έχει βγάλει έτσι. Ναι, ναι. Και του βάλανε χέρι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πρέπει να την πει ο ίδιος. Πολύ ωραία. Αριστοτέλη, άμα ακούς γη στον αέρα, ρε φίλε, λίγο να μας τα πει. Πολύ ωραία ιστορία ήταν αυτή. Τότε. Γεια σας, που έχει γήπεδο στον Εύωσμο. Στον Εύωσμο. Έχει ακαδημίες δικές του. Ναι, ναι. Είναι πρόεδρος στον Εργαστέχνη Άρη. Ναι. Λευτέρης Αρβάνιτης, θα είπε όλα σήμερα. Απάντησε. Γιατί να κάνει τέτοιο τύπου ο εραστέχνης, ρε φίλε. Γιατί να κάνει. Ναι. Ήταν η πρώτη του δημόσια τοποθέτηση. Θα πει καινούργια διοίκηση. Σωστά. Ναι, γι' αυτό. Και είπε ότι κάθε 6 μήνες θα μιλάμε και θα ενημερώνουμε τον κόσμο. Μάλιστα. Πολύ βασικό αυτό. Και σημαντικό άμα το κάνει. Ποια τμήματα έχει ο Άρης, φίλε. Πριν το ποδοσφαίρι του μπάσκετ, okay. Στον εραστέχνη που να είναι, ρε παιδί μου, σε ένα επίπεδο κανονικό, ξέρω εγώ, πρώτη εθνική. Πρώτη εθνική. Ναι. Στο βόλεϊ δεν είναι. Το γυναικείο ποδόσφαιρο. Το γυναικείο ποδόσφαιρο, σωστά. Το γυναικείο βόλεϊ. Το έχει πάρει το μισό ΠΑΟΚ, ναι. Ναι. Το γυναικείο βόλεϊ. Το γυναικείο βόλεϊ. Βεβαίως. Σωστά. Σωστά. Γυναικείο μπάσκετ που είναι. Α2. Α2. Δεν ήταν ανέβη πέρσι. Αντίο. Δεν ήταν ανέβη πέρσι, ρε. Δεν θυμάμαι. Η αγάπη Γαβριλίδου με καρδούλες μας στέλνει τα χαιρετίσματα. Γεια σου, μας χαρακτηρίζει δροσερούς. Εγώ δεν φαίνομαι. Ναι. Δεν θα καταλάβω. Ναι, δεν ξέρω κιόλας το δροσερός παραπέμπει κι αλλού είναι. Αλήθεια. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει. Με την αγάπη έχουμε μια διαφωνία τελευταία διάστημα για τα milkshakes. Δεν μην έχω πει ποτέ στη ζωή μου. Βασικά όχι μπορεί, δεν έχω πει ποτέ στη ζωή θεωρεί μου. Θεωρεί ότι είμαι εγώ ο καλός φίλος και συνάδελφος Μιχάλης Σαρόπουλος ναι, και ο καλός φίλος και συνάδελφος Γιώργος Τράζαλης που είμαστε λίγο λάτρες, ας πούμε, του milkshake. Λάτρες, δεν είναι ότι γίνουμε τώρα και με τα λίτρα. Βοήθαμε λίγο τι ακριβώς είναι. Γιατί δεν έχω πει ποτέ. Του milkshake, τώρα δεν έχω ακριβώς τη σύνθεση. Αλλά σε γνωστά McDonald's που πηγαίνουμε ναι, και πέρα. Πολύ ωραία. Έχει μέσα γάλα, κάνει παγωτά τη. Τι είναι, πολύ γλυκό. Πάστα. Έχει πέντε. Η τελευταία φορά που ήπια από την περασμένη εβδομάδα πολύ ζάχαρη. Λίγο παραπάνω ζάχαρη που πήγαμε κάτι πολύ το οποίο δηλαδή τι είναι. Το πίνει σαν τι, τώρα, σαν πράγμα, κάτι κρύο, ας πούμε. Έλα, πάτα λίγο, ρε φίλε. Πες μας εδώ πέρα τι γίνεται. Δηλαδή, δέχεσαι μια λάσπη, δεν πρέπει να απαντήσεις. Για κάποιον, εγώ ρωτάω γιατί δεν ξέρω. Milkshake. Μπανάνα μπισκότο. Η βασική συνταγή για εμείς. Πώς θα φτιάξει το σπίτι σας milkshake. 43 συνταγές. Τι γεύση επιλέγουμε εμείς, Νίκο μου. Εκεί που παίρνω εγώ έχει βανίλια, σοκολάτα και φράουλα. Καλά και φράουλα. Μπανάνα μου αρέσει πάρα πολύ. Μπανάνα είναι καλό. Μάλιστα. Μπανάνα αξίζει. Πώς να φτιάξω milkshake. Α. Ο Ζάς τα ξέρει σίγουρα εκεί πέρα κάτι Αυστραλίες και δεν τα είχαν φούλε. Λοιπόν. Το milkshake στα αγγλικά εδώ πέρα, φίλε. Τι, σαν ρόφιμα είναι, ρε παιδί μου, δηλαδή ναι, κάνει να πιω κάτι κρύο αντί να πιω καφέ sweet κρύο. Cold beverage. Ναι, σου λέω δεν έχω πει ποτέ, δεν ξέρω τη γεύση του, κατάλαβα. That is usually made from και milk. Το έχει. From milk ice cream, ice milk and sometimes λέει. Κόφτονε! Τώρα θα το βγάλω στον αέρα. Κόφτονε, δηλαδή. Περίμενε. Εντάξει, έλεος. Περίμενε, θα το βγάλω στον αέρα. Περίμενε. Κόφτονε. Ναι. Πες ότι είσαι στον αέρα, δεν είναι σωστό. Είμαστε στον αέρα. Όπως παλιά. Το έκλεισε. Περίμενε. Να το πάρω ένα τηλέφωνο, να δώσω. Ναι, να το πάρω, ναι. Να το πάρω. Γιατί το πάω το πρώτο milkshake, παιδιά. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ, δεν ξέρω τι είναι. Το έχω ακούσει. Επίσης δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν μαγαζιά. Παίζει, ας πούμε, και εδώ στην Ελλάδα. Μπορεί πιο παλιά όταν ήταν μόδα, ξέρεις, τότε που ερχόντουσαν τα Αμερικάνικα τα μαγαζιά, να έπαιζε και αυτό. Okay. Αλλά δεν θα σκεφτόμουν ποτέ για νησάζα, ας πούμε, να πω, άρε φίλε, τώρα, να πιούμε ένα milkshake, να χουστάρουμε, ας πούμε. Τέλος πάντων, οκ. Αυτά είναι Αμερικανιά εδώ πέρα που κάνει ο συνάδελφος. Λοιπόν. Εικόνα έχουμε από το Milton Keynes Dons Liverpool.
το οποίο είναι στο 0-0 και τώρα ο τερματοφύλακας Λίβερπουλ έχει κάνει μια καριουσιά, θα τη χαρακτήριζε, έχοντας πιάσει την μπάλα εκτός περιοχής. Δόθηκε, δεν μπορεί, θα το είδε. Δεν δόθηκε τίποτα, Γιάννη. Όπως σφαγή. Σφαγή της Milton Keynes Dons. Είναι στο 0-0 εκεί το παιχνίδι, στο 39 είναι για το Link Cup, το οποίο λέγεται πλέον Carabao Cup. Και σε εξέλιξη, έχουμε εικόνα, έχει και άλλα παιχνίδια σε εξέλιξη, θα τα αναφέρουμε. Είναι το Real Osasuna στο 24, είναι 0-0 εκεί το σκορ. Είπαμε σε Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος, αυτές τις τρεις εμβόλυμη αγωνιστική. Στην Αγγλία υπάρχουν κάποια παιχνίδια για το Link Cup και επειδή παίζει σήμερα και η United που έχει ξεκινήσει, νομίζω 10 η ώρα έπαιζε με την θρηλυκή Rochdale. Και η Liverpool έχει λίγο παραπάνω ενδιαφέρον. Ήταν κάτι τόσο σημαντικό, ρε, πρέπει να πάρει τηλέφωνο 10 και 20 δηλαδή. Τόσο σημαντικό ήταν. Ναι. Και ενώ είχαμε μια τόσο σημαντική κουβέντα για το milkshake, είναι πιο σημαντικό το milkshake. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Το οποίο παραμένει αναπάντητο ακόμα και τώρα που μιλάμε. Και δεν με βοηθάς. Και εκεί βλέπω ένα ωραίο πράγμα που μάλλον για να το φας με κουτάλι και όχι να το πιεις. Η εικόνα που έχει εκεί. Κάτσε, λοιπόν, λέει ότι φτιάχνεται από γάλα παγωτό, παγωμένο γάλα και sometimes λέει flavorings or sweeteners. Ε, okay, που του δίνουν περισσότερη γεύση. Butterscotch, caramel, sauce, chocolate syrup. Ναι, chocolate syrup. Ωραία, αυτό το πράγμα είναι, ρε παιδί μου. Και αυτό το παίρνεις πακετάκι δηλαδή και το πίνεις με χοντρό γαλαμάκι. Ναι, 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 ναι. Και έχει πάγο μέσα ή είναι απλά παγωμένο. Είναι παγωμένο, δεν έχει πάγο, όχι. Αχα. Είναι πολύ δυνατό, φίλε. Μου κάνει εντύπωση που δεν έχεις πει ποτέ, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που δοκιμάζει πράγματα γενικότερα. Και μου κάνει εντύπωση μια λίγη. Ξέρεις τι γίνεται. Δεν μου αρέσουν. Γιατί ρε παιδί μου, πέρα από καφέ, ναι. Δεν μπορεί να μην έχω πει ποτέ στη ζωή μου σοκολάτα, ας πούμε. Μάλιστα μία φορά που ήμασταν έξω σε κάποια φάση έτσι για ένα καφέ, πετιέται ένας και λέει μία κρύα σοκολάτα. Και το τι bullying έχει φάει δεν μπορείς να φανταστείς. Κρύα σοκολάτα. Κρύα σοκολάτα δεν έχω πει ποτέ. Ζεστή έχεις πει. Ναι, εγώ άντε να έχω πιει ζεστή καμιά φορά όταν είμαι πιτσιρίκο. Δεν με τρελάνε ιδιαίτερα. Ναι, εννοώ ρε παιδί μου ότι όσον αφορά ροφήματα. Τι ζει σοκολάτα τώρα. Είμαι καφέ και χυμό μόνο φρέσκο. Δεν πίνω χυμό συσκευασμένο. Ναι. Έτσι. Χυμό φρέσκο όπω καταλαβαίνει για να γίνει τώρα μπελά. Όχι βγάλε, όχι κάνε, όχι καθάρισε, όχι ταλαιπωρία, έτσι. Οπότε καφεδάκι σε κομπλέ. Δηλαδή δεν θα σκεφτώ ποτέ να πιω milkshake. Επίση δεν ξέρω ποια μαγαζιά έχουν milkshake. Έχουν πολλά. Ναι. Δηλαδή α πούμε τα καφέ, τα γνωστά αυτά που παίρνει καφέ στο χέρι έχουν. Σόπαρε. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Και γιατί σε ψέγει, συνάδελφος. Και εσένα και τους άλλους συναδέλφους. Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι είμαστε πολύ μεγάλοι για να πίνουμε milkshake. Τώρα σοβαρά. Ο Μιχάλης πίνει milkshake. Ναι, ρε. Τώρα είναι αστεία αυτή η εικόνα, έτσι. Όταν... Άσε γιατί άμα του έχει χάσει κάτι και λέει: έχω ξενερώσει τη ζωή μου εντελώς. Το επιβεβαιώνει. Σκάνδαλο. Έτσι και εμφανιστεί. Μα ακούει σίγουρα. Ναι. Έτσι και εμφανιστεί ξανά την πρωτομαγιά στο γνωστό μέρο και είσαι καμιά 30 κιλά κάτω, όπω είσαι κόψου και γύρνα πίσω. Παρακαλώ τώρα. Όταν γυρνούσαμε τα εκτός έδρας πολλές φορές, ρε παιδί μου. Γυρνάγαμε, θέλω να δω αθηναϊκά, σε παρακαλώ. Γυρνάγαμε, ναι, ναι. Όταν γυρνάγαμε. Όταν γυρνάγαμε, λοιπόν. Γυρνάγαμε, ναι. Λοιπόν. Με τον Μιχάλη και τον Γιώργο, ναι. Πηγαίναμε στα McDonald's για να πάρουμε να φάμε κάτι. Και είχαμε πάντα πάρα. Μιχάλης έπαιρνε το μισό McDonald's. Καλά, ναι. Τότε, γιατί τώρα από ό,τι μαθαίνω. Αν ακούς, βγες στον αέρα. Εδώ έχουμε βγάλει το Ραπτόπουλο στη Μάρμητα. Βγες και εσύ αν φοράς τα παντελόνια. Γιατί άκουγε την προηγούμενη εβδομάδα. Ντροπή είναι, έχει χάσει κιλά. Ναι. Ντροπή. 2, 3, 10, 27 και 38 τάρια. Μόνο για το σαρό, για κανέναν άλλον. Τέλος πάντων, και είχαμε πάντα παράπονο γιατί μετά τις 12 η μηχανή στα McDonald's κλείνει. Ναι. Εντάξει. Κάτσε τον πάρω τηλέφωνο. Όχι, εντάξει, άστο. Όχι, τον πάρω τηλέφωνο. Άστο τον άνθρωπο, μπορεί να κάνει άλλα πράγματα. Τι να κάνει μωρέ τώρα, σιγά, κάτσε. Περίμενε. Θα τον πάρω τηλέφωνο. Σιγά μωρέ τώρα. Εδώ είμαστε. Περίμενε. Πάντω τέτοιο με. Τι. Βιντεοκλήση, τίποτα τέτοιο. Βιντεοκλήση. Όχι, ρε, βιντεοκλήση. Δεν θα το σηκώσει τώρα. Πεταμένο είναι τώρα, δεν σου λέω. Έχει κάτσει και χάσει κιλά τώρα, είναι δυνατόν. Θα το σηκώσει, θα το σηκώσει. Τι είναι αυτά που ζούμε τώρα. Σε παρακαλώ. Εκτός αν είναι στο παλού. Έβαλε γκολ Λίβερπουλ. Μάλιστα. Δεν το σηκώνει. Τίποτα, δεν το σηκώνει επίτηδε τώρα. Όχι. Ακούει και δεν το σηκώνει επίτηδε, σου λέω. Αποκλείεται. Ρε, ακούει και δεν το σηκώνει επίτηδε τώρα, σου λέω. Αφού τι κάνει. Δεν έχει κάποιον ήχο ο κύριο Καλό Φίλο και συνάδελφο. Θα του αγόρα που έχει λίπερο. Σου έχω πει στο εκεί που έχει εμφανιστεί την πρωτομαγιά που εγώ έχουμε αργήσει λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου. Εμείς φτάνουμε στο τελευταίο και τον βλέπω ότι είναι πάνω από τη Φουφού. Όχι, και να λέω, ψήνει. Όχι. Για... Αλλά ήταν, ρε παιδί μου, εκεί πέρα σε φάση προετοιμασίας. Για να λέω, τσεκάρει. Και του λέω, αν δεν φύγεις τώρα, αυτοί εδώ πέρα θα σε βάλουν να ψήσεις. Και όντως έφυγε όλη τη μέρα μετά. Γιατί έκανε το λάθος, θα πάει πρώτος. Νίκο Παπαδόπουλος, είπε ψήσεις, τα ξέρεις αυτά. Αλήθεια είναι αυτό. Εγώ το παίρνω από μόνος μου από την αρχή. Ναι, είσαι γνωστό φιλότιμο αγόρι. Δεν ξέρω αν θα το καταλήξει κάπου καλά αυτό.
Αλλά ρε παιδί μου. Όχι όλα, φίλε, σε κάποια πράγματα οκτώ. Ναι, ναι, ναι. Με ενημερώνω εδώ πέρα ότι παίχτη του ΠΑΟΚ ήταν σε γνωστό αργιλετζίδικο εδώ πέρα δίπλα σε εμά και έκανε πέντε αργιλέδε. Δεν θα πω ποιο. Ποδοσφαιριστή ή μπασκετμπολίστα. Ποδοσφαιριστή, ποδοσφαιριστή. Μπασκετμπολίστα του έχει κανένα. Ναι, σωστά. Πέντε αργιλέδε, τι εννοεί πέντε αργιλέδε. Καταρχά θέλω να τα λε, φίλε, με την τωρινή του ονομασία που είναι Σίσα. Τι ναργιλέ. Ναργιλέ, φίλε, το λένε οι Τούρκοι. Να το λε Σίσα. Σίσα. Ναι. Σίσα είναι εταιρεία ή είναι ναργιλέ. Γιατί ξέρω την εταιρεία, γι' αυτό. Νομίζω ότι η Σίσα πρέπει να είναι η διεθνή ονομασία, φίλε. Ναι. Έτσι νομίζω. Γιατί τον αργιλέ, τον οποίο λέμε εμεί, είναι μια κλασική τουρκική λέξη, την οποία την έχουμε. Να δει πώ λέγονται αυτέ οι λέξει που τι κάνουμε. Δάνειο και αντιδάνειο, κάπω έτσι λέγονται αυτά. Δάνειο και αντιδάνειο. Ναι, ναι, κάτι για τι λέξει που παίρνει μια χώρα και τι. Διακοποδάνειο. Ναι. Το μαλλί δάνειο. Το μαλλί δάνειο. Τέλο πάντων. Θρυλικό μαλλί δάνειο. Και το Σίσα, φίλε, είναι ο αργιλέ. Μάλιστα. Ναι. Και έκανε πέντε διαφορετικούς. Έκανε πέντε διαφορετικούς με ενημερώνουν. Σε ναργιλετζίτικο που. Α, σε ναργιλετζίτικο κιόλα, ούτε καν σε. Πηγαίνω εγώ εδώ δίπλα σε εμά, ρε. Αυτό είναι πολύ τρέντι, ρε φίλε. Είναι τρέντι. Ναι. Θα ναι. Και ταλκάδες, επειδή μπορεί να μείνει πάγκο την Κυριακή. Κρακ. Ναι. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα 10.30 φτάσαμε. Στοίχημα.gr μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής. Η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος με γραφεία στην πόλη δίνει δουλειές σε δύσκολες εποχές. Να ξέρετε, σε ανθρώπους. Εντάξει, μια υγιής επιχείρηση. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Είμαστε ακόμα ζωντανοί. Άντε ρε Νίκο. Να μιλάς για τον εαυτό σου. Τα έχω ξαναπεί αυτά. Στη σκηνή. Μας τσακουλιάζεις όλους. Σαν ροκ συγκρότημα. Σακουλέψου την. Κι αν μας αντέξει το σκηνή. Γολάρε ρε άλφιλε. Με το Vinicius Junior. Κόντρε λίγο μπάλα βέβαια. 1-0. Πήγε λίγο σαν ποδαράκι, αλλά κάθισε ωραία μέσα. Χθες είδα το λόγο τιμής, φίλε. Τι λέει. Καταρχάς. Λόγω επειδή. Πόσα επεισόδια την εβδομάδα έχει. Ένα ρε και εσύ, πόσα επεισόδια την εβδομάδα. Λόγω επειδή το, όταν είχε βγει το κανονικό το λόγο τιμής, η αδερφή μου ήταν στην εφηβεία. Ερωτευμένη τότε με άλλη κυκλοφορία. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Εγώ με την αδερφή μου μοιραζόμασταν το ίδιο δωμάτιο. Ήταν μεγάλο ρε παιδί μου, αλλά το μοιραζόμασταν. Είχαμε και τηλεόραση που όπως καταλαβαίνεις, εγώ δεν είχα πολλά δικαιώματα στη τηλεόραση. Ό,τι έβλεπε η αδερφή μου, το έβλεπε και εγώ. Ό,τι άκουγε η αδερφή μου, το άκουγε και εγώ και τα γνωστά. Ακούτε, μοιραζόμασταν το ίδιο δωμάτιο. Ναι, είναι ακόμα μεγαλύτερη αξία στο σημείο που έχει φτάσει ο Νίκος Μοσχοβίτης. Βέβαια, ρε φίλε. Μα γι' αυτό και είμαστε αρκετά αγαπημένοι με την αδερφή μου, να ξέρεις. Γιατί ενώ... από μικρή δεν είχαμε, τα... είχαμε το ίδιο δωμάτιο. Τέλος πάντων. Εγώ με τον αδελφό μου. Λοιπόν. Και έβλεπε φανατικά, οπότε και εγώ το έβλεπα, ρε παιδί μου, αναγκαστικά μαζί τη. Ό,τι καταλάβαινα τότε. Πόσο ωραίο ήσουν εσύ, 6-7. Πότε βγήκε το λόγο τιμή, 94-95 νομίζω. Δεν ναι, πιο μετά. Νομίζω πρέπει να ήταν 95-96 πρέπει να ήταν. Μια σεζόν μετά. Ό,τι ψηλοθυμάμαι. Έχω δει. 24-25 χρόνια. Δε. Κάτι επαναλήψει που έπαιζε όταν εκείζω στα τελευταία του Μέγκα και αυτά. Οπότε έχω μια εικόνα. Αυτό είναι κάτι εντελώς καινούριο. Εντελώς διαφορετικό. Εντελώς καινούριο. Δεν είναι συνέχεια του πολύ πιο σύγχρονο. Προφανώς και πάει να κάνει μια συνέχεια, ρε παιδί μου. Ναι. Του τι και του πώς γινόταν τότε, ας πούμε. Απλά λίγο το καινούριο με εμένα, λίγο με ξενερώνει. Λίγο το παλιό ήθελα, νομίζω, ξέρω εγώ. Και αυτό, ρε παιδιά, που κάνατε τοποθέτηση προϊόντων τώρα. Γιατί εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι ακριβή η παραγωγή. Παντού, τίποτα όλο. Έχει ναι. Λίγο κουράζει, ρε φίλε. Όπως δηλαδή, έγραψα. Όχι το ψωμί του τόστο, όχι το μπισκότο, όχι το μαγαζί, όχι η μπύρα. Όπως έγραψε. Μην το ρημάζετε, ρε. Και ένας πετυχημένα στα social media, σε λίγο ηθοποιοί του λόγω τιμής, θα φοράνε στολές οδηγών της Φόρμουλα 1 για να φορέσουν τους χορηγούς. Ναι, δηλαδή εντάξει. Οκ, okay, είπαμε. Τρομερό. Πολύ πράγμα, ρε φίλε. Τρομερό. Πολύ πράγμα. Ενώ έχει γίνει καλή δουλίτσα στο κομμάτι. Ξέρεις, ρε παιδί μου, το σκηνοθετικό πλάνα και τέτοια και κάτι drone δούλευε από πάνω και έτσι ωραία πράγματα και τέτοια. Αλλά ίσως το πρώτο επεισόδιο να ήταν και λίγο, ξέρεις, να σε βάλει λίγο στο κόλπο, ρε παιδί μου. Και να κερδίσει και λίγο καινούριο κόσμο. Γιατί όπως καταλαβαίνεις. Εντάξει, τώρα τα κανάλια δεν χτυπάνε αυτό που έχει γίνει 40 χρονών όταν έβλεπε το λόγο τιμής. Χτυπάνε αυτό που είναι 18-19-20. Αυτό θέλουν. Τα δυναμικά κοινά. Και θα μάθουν και οι νέοι. Ναι. 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 Αλλά θα τελικά θα... το άλλο το άρεσε να τα κόκαλα. Το βλέπω. Σου είχα πει, είχε θέμα με τον Τζόγο από παλιά. Ναι. Από το παλιό το λόγο τιμή. Ναι. Ωραία. Γούσταρε. Δεν θέλω να σποϊλάρω ότι έγινε στο πρώτο επεισόδιο. Εντάξει. Θα τα κάνω το απλά ή το καγκελάριο. Εντάξει. Ή το καγκελάριο. Τελείωσε από, το... από την καγκελαρία και βγήκε ρε παιδί μου έξω. Ας πούμε, και τώρα περιμένουμε σιγά σιγά τι γίνεται. Τι είχε γίνει, ας πούμε. Και... Όσα χρόνια δηλαδή υποτίθεται ότι μεσολάβησαν από το... από το τότε και το τώρα αυτό ήταν καγκελάριο. Όχι, ρε Νίκο. Ρε φίλε, για να φας 20 χρόνια κάγκελο πλέον για πρέπει τζόγο. Να έχεις φάει άνθρωπο. Ναι, για τον Τζόγο. Για να τον δηλαδή... έχεις, δηλαδή, όχι να έχεις. Ανθρώπους πρέπει να έχεις φάει. 20 χρόνια για Τζόγο, ρε παιδιά, εντάξει. Όχι, ρε, όχι.
Εντάξει. Δεν μάθαμε γιατί πήγε κάγκελο. Αλλά. Λογικά για τα κόκαλα. Ναι, γιατί είχε θέμα με τον τζόγο και δεν συμμαζεύεται. Τα χρωστούσε Μιχαλού. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Να δώσω έτσι έγινε το σκηνικό. Με τον Μάνο, τον ψηλό. Ο Μάνο ο ψηλό, μάλιστα. Τον Άλκη Κούρκουλο. Άλκη. 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 Σωστά. Που έχει γίνει 50 χρονών, ρε φίλο. Μεγάλο και Άλκη Κούρκουλο. Εγώ τον πρώτο είχα δει σε μια σειρά στο Σταρ. Όταν το Σταρ είχε σειρέ. Έπαιζε σειρέ ο Κούρκουλο. Με την Ευελίνα Παπούλια. Στο Σταρ σειρά με την Ευελίνα Παπούλια και τον Άλκη Κούρκουλο. Και πώ τη λέγανε τη σειρά, θυμάσαι. Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι ότι το τραγούδι το ερμήνευε η. Αχ, η Ελένη Δήμου. Άρα, Ελένη Δήμου. Πολύ αδικημένη του Λίγου Πενταγράμμου. Βέβαια. Πολύ δυνατή φωνή και πολύ ωραία τραγούδια. Ναι. Πώς λεγόταν εκείνη σε κάτι, τέλος πάντων. Είχε, φίλε, δεν θυμάσαι το Σταρ, το κλειδί με το Φιλιππίδη που είχε. Ναι, τώρα που το λες, όντως. Είχε σειρές. Έσκαγε κάτι τέτοια περίεργα. Ναι, ναι. Μου σειρές το Σταρ, αλλά εντάξει. Τώρα GNTM. GNTM, Bootcamp. Και μετά MasterChef. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Με GNTM και MasterChef τους ρεμάζει όλους. Καλά, ναι, 100%. Είναι πραγματικότητα. 100%. Τώρα ξεκινάνε και τα castings για το MasterChef. Θα γίνει κλάμα, δηλαδή μπορεί να έχουν και 30-40.000 αιτήσεις. Έχουμε τόσους πολλούς που θα πάμε να μαγειρέψουν, ρε φίλε. Αφού όλη η Ελλάδα μαγειρεύει πλέον, Ελληνικό. Όλοι βλέπουν MasterChef και μαγειρεύουν. Εδώ εμείς κάνουμε το πρωί μια μελέτα και νομίζουμε ότι κάνουμε παπάδες, δηλαδή. Εντάξει, για το Θεό. Με ματάρια λέω. Με πράσινη πιπεριά και φέτα. Καλή. Και σχοινόπρασο. Δυνατή. Δοκίμασέ την και δεν θα χάσει. Δεν μου αρέσει πολύ. Ενώ με φαν του αυγού η ομελέτα ποτέ δεν μου άρεσε πολύ. Γιατί ρε. Τα αυγά μάτια. Ναι, μου αρέσουν. Σ' αρέσει να βουτάς μέσα. Γουστάρες, δηλαδή. Ναι. Να γράψεις παπάρα. Είμαι γενικά φαν του αυγού, αλλά νομίζω η ομελέτα είναι η χειρότερη για μένα έκφανσή του. Λέω εγώ ρε παιδί μου. Μου φαίνεται πάντα πολύ ξερή ότι και να βάλεις μέσα. Τα scrambled. Εντάξει, οκ. Πολύ Αμερικανό, όχι Αμερικανό, νομίζω αγγλικά πρέπει να είναι. Τα scrambled legs νομίζω είναι αγγλικά, ναι. Εκείνη λίγο δεν ξέρω να τρώνε και πάρα πολύ, είναι η αλήθεια. Η ομελέτα πάντα, ό,τι και να γίνει, μου φαίνεται πολύ ξέρει ό,τι πράγμα και να έχει από πάνω. Παίρνει, ρε φίλε. Ωστόσο είναι πολύ χορταστική, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Σε κρατάει. Ναι, είναι ναι. Πολύ δυνατή. Και εγώ σου λέω, δεν χρειάζεται να βάζει σε μέσα απαραίτητα μπέικον, κρέατα, λουκάνικα και τέτοια. Πώς θα νοστιμήσει όμως λίγο. Εγώ ρε Νίκο σου λέω. Τυρί, συμφωνώ. Βάζω, σου λέω. Πιπεριά, μαζί σου. Κόβω πιπερίτσα μαζί με το τριμμένο το τυρί, τα βάζω λίγο να τσιγαριστούν. Χωρίς λάδι. Τα σοτάρεις δηλαδή. Τα σοτάρεις, γιατί τι τσιγκαριστούν, ρε φίλε. Εντάξει. Άμα είναι να το παίξει MasterChef, πες και αυτές τις λέξεις. Τα σοτάρουμε λοιπόν. Έτσι, εντάξει, τα αφήνω να σοτάρουν, να στεγνώσουν λίγο, ναι. Να φύγουν τα υγρά. Κάνω το και μετά ρίχνω πάνω τα αυγά. Δύο αυγά. Μάλιστα. Και παίζω μπάλα. Ωραία. Ανέκαθεν είχα ένα θέμα στο γύρισμα. Σιγά σιγά το βελτιώνω. Τι εννοείς, φεύγει απ' έξω. Όχι, δεν φεύγει απ' έξω, αλλά δεν μπορώ. Εκεί που είναι απλωμένη και πας να την κάνεις έτσι. Ναι. Δεν μου κάθεται πάντα, ρε παιδί μου. Δεν μου βγαίνει πάντα. Ναι. Εντάξει, Νίκο, okay, δεν είσαι και επαγγελματίας. Καλά, okay. Δεν δουλεύω και σε ξενοδοχείο. Μα τώρα σε παρακαλώ. Εντάξει, οκ, αλλά. Τέλος πάντων. Γενικά, τι γίνεται άλλο, Νίκο. Οι ομάδες μας τι κάνουν, φίλε. Οι ομάδες μας είναι καλά. Δηλαδή, τι είχαμε σήμερα. Γκρινιάζει ο Πάγκο του Σιδηρόπουλου. Γκρινιάζει και η Άγκια του Σιδηρόπουλου. Που είναι στο κάτσε, γιατί δεν πήρε χαμπάρι. Ο Σιδηρόπουλος είναι στο ΒΑΡ. Στο ΑΚΑ. Οκ, okay. Και ποιο φυρίζει το ΑΚΑ. Ένα Ελβετό. Σίγουρα Ελβετός. Ελβετός ή Ελβενός. Ελβενός. Να μπει μέσα, να κάνει τίποτα τέτοια. Πόπο πέρσι φίλε στο ΑΕΚ πάω και είχε ένα πολύ κακό διαιτητή. Ο χειρότερος ξένος που είχαν φέρει ήταν πέρσι. Ο Μπουμστάινα, ποιον. Δεν θυμάμαι, εσύ ήταν ένας πόπο τραγικός. Πολύ φύγα, μεγάλο. Γερμανός δηλαδή. Νομίζω ήταν. Γερμανός ήταν. Πολύ κακός. Μάλιστα. Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Εκεί γιατί κριτιάζει το Σιδηρόπουλο, φίλε. Κριτιάζει το Σιδηρόπουλο, τόσο σοβαρά μιλά. Τι το πήρα χαμπάρι. Και η ΑΕΚ. Για το Σιδηρόπουλο στο ΒΑΡ. Έτσι. Ναι. Τέλος πάντων. Τον Άρη του σφυρίζει ο κύριος Σκουλάς. Διάβαζα χθες ένα ρεπορτάζ του Μπάκου 24 που στο ΒΑΡ δεν έχουν γραμμή για το offside. Σε όλα τα ΒΑΡ. Αλήθεια. Ναι, ναι. Αυτό νομίζω είναι πολύ πρακτικό, θα έλεγα. Mm-hmm. Καλή. Μπράβο. Δεν έχουν γραμμή για το offside. Με το μάτι δηλαδή. Ναι. Ωραία. Και επειδή μου βλέπει ο ΒΑΡ μαζί με τους ο Βάρμαν. Βοηθούς του τέλος πάντων. Όταν έχει τέτοια φάση, εμείς ναι. Μπορεί να βλέπουμε γραμμή. Εμείς βλέπουμε αυτοί από την ΟΒΑ. Αυτοί δεν βλέπουν. Το Pau TV δεν είναι γραμμές. Δεν το λέω για να ξέρω. Είναι δικά, η παραγωγή είναι, δεν ξέρω. Ήταν μια πορεία γιατί είχαμε και το. Δεν το ξέρω. Πώς το λένε, και το replay από τα monitor στην Τούμπα. Γεια σου, Μπράουν, γεια σου, φίλε. Σταθερός πελάτης. Πελάκι. Πελάτης. Καλά τύπης. Και που λες είναι αυτό το σκηνικό με τη γραμμή. Ακόμα και στην ΟΒΑ όταν βλέπουμε εμείς γραμμή, ο ΒΑΡ δεν βλέπει. Ναι. Και πρέπει
Δεν μου έχει τη λέξη. Να ζουμάρει τόσο πολύ την κάμερα, τέλος πάντων, ναι, ούτως ώστε να κρίνει με το μάτι και να μεταφέρει στο διαιτητή ότι ναι, ξέρεις αυτό είναι offside ή δεν είναι. Ωραία πράγματα. Ωραία περνάμε γενικότερα. Μια χαρά. Ναι. Τέλεια. Θα έχουμε πάλι αυτό το Σαββατοκύριακο στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Τι ώρα είναι, 7.30? 7.30. Ωραία, ωραία. Μετά το ντέρμπι τον μπασκετικό θα περάσουμε εξαιρετικά. Δεν ασχολείται άνθρωπο. Μόνο γνωστή έγινε πάνω στο παλέ, ειδικά για τα Άρης ΠΑΟΚ. Εντάξει. Γεμάτο θα είναι το γήπεδο. Λογικά. Εντάξει. Φαντάζομαι. Αν έρθει ένα καλό αποτέλεσμα να το σου ποδόσφαιρο, νομίζω ότι θα σταθεί ακόμη περισσότερο. Έλα ρε, όχι, γεμάτο θα είναι με τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα θα είναι γεμάτο. Εντάξει. Την Κυριακή. Τι κάνει, Γαζάτη, μα τα χαλά. Μα τα καλάνει. Τι έχει γίνει, φίλε, δεν ξέρω τι παίζει. Ναι, κάτι έχει συμβεί. Are you crazy, α? Το έφτιαξε ωραίο. Τι έκανε. Ήταν λίγο η οθόνη, ήταν πριν. Σταμάτησε Πανουδάκη. Μαζεμένη. Πού, πού. Και στον Άρη ποιος φυρίζει, Νίκο? Ο Σκουλάς. Καλός. Αυτός που έλεγε πέρυσι ο Κόρμπος, ο ΠΑΟΚ Πανιώνιος, τι άλλο να κάνω. ΠΑΟΚ Πανιώνιος, τι άλλο να κάνω. Κύπελος, ο Κύπελος, ο Κύπελος. Ναι, τι έγινε στο παιχνίδι του Κύπελου, δεν θυμάμαι. Ο Κόρμπος που έβγαινε και έλεγε, δεν λέω ότι έγινε κάτι, απλά λέω ότι ο Κόρμπος έλεγε μετά. Τι άλλο να κάνω, τι εννοεί δηλαδή, ότι τι. Γύρισε και είπε προς τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν ξέρω. Ο Σκουλάς το είπε αυτό, ναι, 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 ο Σκουλάς. Το λέει ο Κόρμπος αυτό. Ναι, το είχε πει ο Κόρμπος αυτό. Μάλιστα. Τέλο. Και αυτό το ξέρει εσύ ο Χρυσανθός? Όχι, το είχε δηλώσει ο Κόρμπος. Το είχε δηλώσει ότι είπε ο Σκουλάς αυτό το πράγμα. Ναι. Τον κάλεσε ο αθλητικός δικαστής. Όχι. Τι λέει, ρε φίλε, είπε τέτοια πράγματα για τον κάλεσε ο αθλητικός δικαστής. Εντυπωσιακό. Τέλο. Τρομερά πράγματα. Εκπληκτικά θα λέει. Η αλήθεια είναι ότι το παχύδι Πανιώνιος μπορεί να έχει περάσει λίγο δύσκολα. Τα λέμε όλα εμείς. Ναι. Εντάξει. Εδώ δεν έχουμε μαλλιά στη γλώσσα, παιδιά. Okay. Να τα λέμε. Όντως εκείνη τη ρεβάση του κυπέλου. Μπορεί. Να υπήρχαν κάποιες αμφιλεγόμενες αποφάσεις για τον Πανιώνιο. Να γεια σου. Τα λέω ωραία. Παντελονάτο, σωστό. Τα εξηγώ ωραία. Σωστό. Εντάξει. Εντάξει. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, δηλαδή. Τι να κάνουμε. Όπως και εγώ τώρα τη μετάδοση στην Τούμπα την περασμένη Κυριακή, που σκάει ένα offside το οποίο δεν ήτανε. Και το δίνω στον Άκμπομ. Το είπαμε στην αρχή του παιχνιδιού και το λέω στον αέρα, δεν είναι offside. Ο Άκμπομ. Έβγαινε από κανονική θέση. Εμείς εδώ πέρα λέμε την αλήθεια. Εντάξει. Και τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά. Για να ακούγονται και οι ψήθυροι. Στην προηγούμενη εκπομπή ενημερώθηκε ότι ο παδί του Πάκο Σιωδούσαν μαζί μου. Γεια σα, παιδιά! Γεια σα, παιδιά! Να είστε καλά. Έχει πολύ χειρότερο να ασχοληθείτε τώρα. Εντάξει, να δει ο Νίκο εδώ πέρα μια χαρά είναι το παιδί. Έχει χειρότερο. Όρεξη να έχετε. Τέλο πάντων. Τρομερά, τρομερά. Λοιπόν, τι έχουμε, πόσο είναι λίγο, δεν έχουμε ένα, μάλιστα. Ο Σκουλάς λοιπόν που έγινε αυτό το σκηνικό. Εντάξει. Σκουλάς, άρα έχει παράπονο Άρης. Όχι, δεν έχει εκφράσει κάποια, δεν έχει βγει κάτι. Okay. Για το συγκεκριμένο. Λάρισα, Ουαρντά. Και κάτσε. Τον Ουάρντα. Έχει Ξάνθη, την προηγούμενη γνωστική. Τον Ουάρντα που πληροφορήθηκα ότι δεν έχω δει καθόλου στη Λάρισα, ότι τον χρησιμοποιούν σαν φορ. Στην κορυφή τη επίθεση χρησιμοποιούν. False 9 δηλαδή. Όχι, κανονικό 9. Δεν μπορεί να είναι κανονικό. Παίζει 3-5-1-1, να στο πω έτσι. Ποιον έχει προπονητή Λάρισα? Τον Γρηγορίου. Εκείνον τον ξενισμένο το μόνιμα. Ναι, οκ. Okay. Ναι, και βάζει τον Ουάρντα επιθετικό. Ναι, να σου πω λέω κάτι. Δεν έχει κανένα. Αυτό τον Ουάρντα, μα εκτός από αυτό, δεν ξέρω αν έχει κανέναν άλλον. Τον Ουάρντα, αν τον πει να παίξει δεξιά, θα πηγαίνει όπου να είναι. Αν τον πει να παίξει αριστερά, θα πηγαίνει όπου να είναι. Οπότε τον πετά μόνο του μπροστά και του λε: ορίστε, αγόρι μου, το τρέχει όπου θε. Κατάλαβε. Στον ανθρώπινο στην πολύ καλύτερη χρονιά τι έπαιζε, 10 ή έξω αριστερά. Έξω αριστερά. Ναι. Okay. Στον ασβέστη. Ναι. Ήταν εκείνη η χρονιά που ήταν παραπλάνηση. Ναι. Ήταν μια ευχάριστη παρένθεση. Όντως. Δεν σου πω λίγο κάτι, φίλε. Μην το λες, γιατί υπάρχουν πολλοί παίχτες που... Οι ομάδες αυτές που παίζουν με αυτόν τον τρόπο τους βολεύει στον τρόπο παιχνιδιού τους για να βγάλουν τα χαρακτηριστικά. Τώρα ο Άντας στον ΠΑΟΚ. Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ γιατί γύρισε, να πω την αλήθεια. Λάιλα κομμάτια. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γύρισε. Απλά τώρα και ο Άντα έχει και άλλα θέματα πέρα από το καθαρά αγωνιστικό, δηλαδή με το. Με ό,τι έχει στο κεφάλι. Όπως τα έλεγε και ο Σταν, είναι παράξενο παιδί. Όχι, δεν είναι παράξενο παιδί, είναι. Εντάξει. Είναι για τις αλυσίδες χοντρές. Οκ. Εντάξει. Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το φτιάξει, είναι η αλήθεια. Δηλαδή τα αγωνιστικά μπορεί να τα φτιάξει. Και τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο. Φτιάχνει, όπως είπε και ο Σαλάχ, χρειάζεται. Μου είχε πει ο Αντώνης Σαριούγλου περιστατικό από την Εθνική Αιγύπτου που ήταν αποστολή στο ξενοδοχείο ένα βράδυ και είναι ο Κούπερ στο διάδρομο. Και πετάει, γιατί και προχωράει, ρε παιδί μου, και βλέπει τον Ουάρντα έξω στο διάδρομο με το βρακί να
Α, μιλάμε τώρα για να χορεύει και να χτυπιέται. Για μην την ψάξει τόσο. Το παιδί χάζει. Δεν μπλέκει. Είναι ο ορισμό του δεν μπλέκει. Αχ, αυτό το παιδί. Πολύ. Δηλαδή δεν σου πω και δίνει ο Θεό ταλέντο. Εντάξει τώρα και το ταλέντο, να σου πω λίγο τώρα. Γιατί έχουμε βάλει επανάληψη στο Chelsea Liverpool, Γιάννη τώρα. Κάτσε ρε φίλε λίγο να κάνει να βρει αυτό που θέλει ο άνθρωπο. Τι θα γίνει. Ημιχρόνιο έχει. Τι θα γίνει. Να έρθω να το κάνω εγώ. Και αυτό, και αυτό εγώ να το κάνω. Αυτό εγώ να το κάνω. Τι να κάνω. Άσε φίλε, άσε. Θα το κάνω εγώ που λέει. Που λέει και τα ψυχή, ναι. Θα το κάνω εγώ. Εντάξει, θα το κάνω εγώ. Βέβαια. Όπα, μάλιστα. Είδες, α, δεν το φτιάξε. Νομίζω δεν το φτιάξε. Δεν το φτιάξε, δεν το φτιάξε. Ο Χουλιάν Κουέστα, για όσους δεν ακούσατε νωρίτερα, μπαίνει στο χειρουργείο, θα φάει νηστέρι και θα μείνει κανένα τρίμηνο. Κάτσε ρε ψεύτη, χθες δεν μας έλεγες ότι μπορεί για να την επιδείξει. Το σκεφτόταν, να πάει συντηρητικά, αλλά φοβάται την υποτροπή μετά. Γι' αυτό λέει, ας το κάνω τώρα μια και έξω να μου φύγει εντελώς. Είναι πολύ παλιό τραυματισμός εσύ αυτός στον νόμο. Θυμάμαι το Σάιμπετ, ένα παιδί που ήταν στον ΠΑΟΚ. Α, ναι, 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 ναι. Όντως. Είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και μάλιστα τελείωσε η χρονιά. Έφυγε στην Αμερική και αφού πήγε συντηρητικά για ένα χρονικό διάστημα μεγάλο, Σάιμπερτ, χρειάστηκε να κάνει την επέμβαση και έμεινε σίγουρα καμιά 7-8 μήνες έξω. Πέρσι αυτός πήγε στο NBA σε κάποια φάση, πήρε 10 ημέρες συμβόλαιο. Μπράβο. Και όπως είχα δει λίγο φωτογραφίες και τέτοια, είχε γίνει διπλός από αυτό που ήταν στον ΠΑΟΚ και προφανώς το παιδί μετά και τον τραυματισμό που είχε πάθει στον νόμο, δούλεψε πολύ τα χέρια του και τους ώμους του και όλα αυτά. Πώς θα το φάει γι' αυτό. Και έφτασε ένα και νομίζω G League πρέπει να παίζει αυτός. Ο Κουέστα 3 μήνες off πλέον. Δηλαδή, αν προλάβει οριακά πριν τις γιορτές, αλλιώς μετά τα Χριστούγεννα θα επιστρέψει. Yeah. Άρα πας με τον Έμαν. Όμως βγαίνει ρε παιδί μου. Τώρα ο Κουέστα είχε δυνατή επαφή με τον Άκουμ. Ήταν δηλαδή. Το πήγε δυνατά ο Άκουμ πάνω. Το βρήκε καλά, ναι, ναι. Αλλά ξέρεις, μπορεί να σου φύγει σε ανύποπτη κατάσταση που. Πολλές φορές μπορεί να γίνει ρε παιδί μου στο παιχνίδι, να σε σμπρώξει σε εκείνο το σημείο, ας πούμε, αλλά μπορεί από το πουθενά να δημιουργηθεί τέτοιο θέμα, έτσι. Mm. Και τώρα για τερματοφύλακα, ας πούμε, κιόλας όμως. Πω, νομίζω ότι και αυτός ο πολιτικός τερματισμός. Σκέφτομαι λίγο το παθαίνεις και νομίζω ότι δεν είναι καθόλου ωραίο. Σου λέω 3 μήνες off. Και ο Άρης πάει με τον Έμαν. Ο Φαμπιάν Έμαν. Θα τον πάει Έμαν δηλαδή. Θα τον πάει Έμαν. Θα τον πάει Έμαν. Πραγματικά θα τον πάει Έμαν. Τελείω ποιο είναι. Ο Τσιλιγκύρη. Αυτό το παιδί δεν το έχει δει κανένα. Είναι πιτσιρικό. Πιτσιρικό είναι. Στην προετοιμασία δεν έκανε και πολύ. Εντάξει, στην ουσία ο Άρης, για να είμαστε ρεαλιστές, αυτή τη στιγμή είναι με έναν. Εντάξει, δεν θέλω να αποτιμήσω το παιδί. Με έναν. Ναι, δηλαδή. Και, και έναν τερματοφύλακα τη ΚΑΠΑ 19 που έχει ανέβει στην πρώτη ομάδα, τον Παρίσι. Δεν το Χούλιαν που τον έλεγε και ο Αλέξης Πυρόπουλος. Κάποιοι το καλοκαίρι λέγανε μην πάρουμε άλλο τερματοφύλακα. Λέγανε κάποιοι. Αφού πήρε τον έναν. Α, μετά τον έναν. Ναι. Μην πάρουμε άλλον, όχι. Εντάξει, μόνο. Τι εντάξει, Γανίκο. Πρέπει να έχεις υποτίθεται πάντα στο 2 έναν σχεδόν εισάξιο του πρώτου. Τι έπαθες, κεφαλικό. Στο 2. Πίσω τον πρώτο. Με μπέρεψε λίγο, γιατί τι λέει. Έχεις έναν υποτίθεται εισάξιο του πρώτου. Δεν εισάξιο του Κουέστα, ρε φίλε, ο Έμαν. Μην λέμε τώρα τι θέλουμε. Το παιδί είναι 21 χρονών, δεν έχει εμπειρίες παραστάσεις. Πρέπει να έχεις έναν κοντά στον Κουέστα. Στο κάτω, ρε φίλε, μπαίνει μέσα ο Έμαν τώρα. Ο Πάοκ έχει τον Ζήφκοβιτς, Γανίκο. Δεν τον βλέπουμε να παίζει όμως. Θα παίζει, θα όπου να είναι. Καλό, με λέτε και έρχεται. Ο άλλος δεν πιάνει τίποτα. Τον άλλο τον πετάς κατά. Μας σέβεστε λίγο, μην ξεχνάτε. Καταψύχτες και δεν τους πιάνει. Περνάει η περίοδο τεφορμαρίσματος. Αυτά είναι μέσω. Είναι. Όπως έλεγε σε μια σειρά εκείνη, δεν μιλάτε κυριλάτα. Δεν μιλάτε που έλεγε στο Κωνσταντίνο Μικελένη εκείνη. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Οκ, περνάει μια περίοδο τεφορμαρίσματος. Μην ξεχνάμε όμως τι έχει προσφέρει. Δεν είπαμε ότι είναι άχρηστος. Έτσι, μπράβο, γιατί διακρίνω ένα μηδενισμό. Δεν μηδενίζω τον Πασχαλάκη, Νίκο. Περνάει μια περίοδο. Καλά, εσύ μπορείς να το κάνεις, οκ. Εντάξει, δεν θα το κάνω, ρε φίλε. Παρόλο που είναι στον αντίπαλό μου, δεν θα το κάνω. Άλλο το ένα, άλλο το εδώ πέρα, μιλάμε σωστά. Φέτος είναι, σου λέω, δεν πιάνει ούτε ψυγείο. Πέρυσι ήταν πολύ καλός, οκ. Είναι πραγματικότητα, φίλε, αλλά τι να κάνω. Αλλά ότι πάει αυτά, μέσα. Αυτά τα έχει ο τερματοφύλακας. Καλά, σίγουρα. Αλλά ότι πάει με στιγμή μέσα γράφει. Είναι ζωή τερματοφύλακα αυτά. Και είναι και ευχαίρεια του ζήτημα. Όπως επίσης ζωή τερματοφύλακα να φάει και πάγκο. Καλά, εννοείται πάντα. Ναι. Στον Άρη, ρε φίλε, ήταν τότε ο Χαλκιάς. Εντάξει. Μετά το κύριο Τομάς με την Μπάγκερ Μονάχου δεν εξαφανίστηκε. Μπήκε ο Κέλεμεν, εκείνο που έβαλε το μαλλί, με πολύ κακό τρόπο. Μετά τον Κέλεμεν τον έφαγε ο Σιφάκης. Κάθισε ο Κέλεμεν, μπήκε ο Σιφάκης. Ο θεματοφύλακα δεν υπάρχει λύση. Μέση λύση ή θα παίζει ή δεν θα παίζει. Μετά δεν έχει... το Σιφάκη τον έφαγε ο Βελίδης. Ναι. Εντάξει. Μετά το Βελίδη τον έφαγε ο Διούδης. Και πάει λέγοντας. Εντάξει. Δεν θέλω όμως, παιδιά, να μηδενίζουμε την προσφορά. Όχι, δεν θα παίρνει του Πασχαλάκη. Παίρνει τη φορμάρι μα, σου λέω, οκ. Τα συμβαίνουν. Το έφτιαξε τρει χίλια τόση ώρα, μπράβο. Μπράβο, ρε Τζόνι. Μπράβο. Λοιπόν. Εγώ πιστεύω θα βάλει το Ζήφκοβιτς την Κυριακή.
Την ΑΕΚ. Ναι. Δεν νομίζω. Όχι, λες. Και φάει πάλι τίποτα όπως καλά. Θα αναφέρε ένα. Στον πάγκο με την ΑΕΚ. Γιατί δεν είναι. Αφού τον θέλει Sporting. Ναι, αλλά αφού λέτε ότι δεν το δίνετε. Πρώτη εδώ μετά το διάλειμμα θα ακούσετε τι συμβαίνει με, τον, με τη Sporting και τον Αμπέλ Φερέιρα. Αποκλειστικό! Εδώ θα έχετε αποκλειστικό. Εντάξει. Μείνετε συντονισμένοι. Γιατί μόνο εδώ θα ακούσετε τι γίνεται. Έχει γραφτεί ή όχι. Τίποτα. Από χθες, τη τρελή έχει γίνει. Όχι, ρε, αυτό που θα πεις εσύ, ξέρω τι γίνεται από χθες. Αυτό που θα πω εγώ φυσικά δεν έχει γραφτεί. Α, να γεια σου, εκεί θέλω. Γι' αυτό και οι συνάδελφοι συντονιστείτε για να γράψετε. Εντάξει, μην κλείσετε ακόμα σελίδα, μην στείλετε μέσα. Μπράβο. Εντάξει, κρατήστε τη σελίδα, πες τους έχω ένα τελευταίο θα να βάλω. Ακριβώς τι γίνεται. Θα τα πούμε όλα εδώ πέρα μετά τη. Είναι το θέμα. Δεν μπορούμε να πάμε ακόμα σε break, είναι και 57. Πού είναι τόσο, το θέμα. Τόσο πρόλογο έχει κάνει. Ακού κάτι λεφτά για το Φεραίρα. Ακού κάτι λεφτά για το Φεραίρα. Τι. Το Φεραίρα καταρχά και στη λίτρα έχει με τον Πάο. 4 εκατομμύρια. 7. 7! Εντάξει, δεν τα δίνει Sporting. Οκ. Αλλά σου δώσει 4-5. Και ποιο θα πάρει. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Ρασβάν. Αν σου δώσει 4-5. Πα πει στο Ρασβάν, πώ. Το σκέφτεσαι λίγο. Ε, καλά, εντάξει, σίγουρα το σκέφτεσαι. Και έτσι όπω είναι και η κατάσταση μέχρι στιγμή. Δηλαδή, ρε παιδί μου, να σου πω λίγο τώρα, παραπάνω. Ο Λουτσέσκου που έφυγε. Έτσι. Ο άνθρωπο. Εντάξει. Πήρε τίτλο. Πήρε τίτλου μάλλον. Όντω είχε αφήσει τη σφραγίδα του στην ομάδα, δεν είναι. Αλήθεια. Okay. Ο Φερέιρα. Ο Αμπέλ. Τώρα που μιλάμε, τη δεδομένη χρονική στιγμή. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν έχουμε δει και πάρα πολλά πράγματα. Αν και δεν νομίζω θα γίνει, να ξέρεις. Και δεν είναι το λατρεύει και ο κόσμος μέχρι στιγμής. Ούτε τον. Εντάξει, ο κόσμος δεν είναι τόσο. Μετά το οι περισσότεροι έχουν αντιληφθεί ότι. Ναι, μεν. Αλλά. Μπορεί να έχει και αυτός κάποια θέματα και διαχείρισης και, αλλά δεν είναι αυτός που έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την εικόνα της ομάδος, η οποία ομάδα είναι αίτητη και πρώτη με 10 βαθμούς, βέβαια. Έτσι, κάτι το τα λέμε κι αυτά. Γιατί εντάξει, τα έχουμε συνηθίσει αυτά. Έτσι. Δεν μας λέει κάτω αν είναι πρώτη. Τόσα από τα αθλήματα στη σειρά, τόσες σκούπες. Τέλος πάντων. Νίκο, δεν χρειάζεται μόνο η αποτυχία διαχείρισης, χρειάζεται και η επιτυχία. Και είναι και πιο δύσκολη αυτή η Νίκο. Άνα γεια σου. Πιο δύσκολη είναι αυτή η Νίκο. Άνα γεια σου. Γιατί όταν είσαι πάνω. Για πες. Όταν είσαι πάνω, είναι πιο εύκολο να πέσεις. Έτσι είναι, Νίκο. Έτσι. Συμφωνούμε 100%. Έτσι, φιλάκα. Απλά σου λέω τώρα, δηλαδή, αν μιλάμε για τέτοια χρήματα. Ξέρω εγώ. Δεν το σκέφτεσαι λίγο. Γιατί σου λείπουν τα χρήματα. Ναι. 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 Πολύ απλά. Αφοπλιστικά, αυθόρμητα. Ναι, ρε φίλε. Τα χρήματα, ναι. Ναι. Σαν το παιδάκι. Νόβα, βλέπεις. Δεν σου λείπουν, ρε φίλε. Δηλαδή, υπολόγιζες ότι το μίνιμουμ θα έπαιρνα από τον κύριο Παλί, ξέρω εγώ, 7 εκατομμύρια. Όμως, ρε φίλε, αν αποφασίσεις να τον δώσεις. Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Τώρα υπάρχει, το χαβαλέ κάνουμε. Υπάρχει επίσημη πρόταση στη Sporting. Δεν ξέρω αν υπάρχει επίσημη πρόταση. Νομίζω ότι υπάρχει σίγουρα κρούση. Δηλαδή δεν γράφτηκαν αυτά που γράφτηκαν. Πρέπει να έχει έτοιμη λύση μετά. Ο Αμανδοκάρη Μίλτος Κέις Ντόνς. Όχι, ρε, δεν φεύγει. Δεν είναι. Σήμερα έγινε και μια κουβέντα του Σαββίδη με τους τεχνικό διευθυντή και τους άλλους της ομάδας. Και ουσιαστικά το όλο θέμα ήταν ούτε ένα λεπτό. Άμα χάσει από την ΑΕΚ. Όχι, δεν αλλάζει αυτό. Δεν αλλάζει. Μάλιστα. Να σου πω λίγο κάτι, δεν είναι τώρα. Ο ΠΑΟΚ έχει δώσει χρήματα για να τον πάρει. Έτσι, από την Μπράγκα. Του έχει δώσει ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Έτσι, και μπορεί σε πρώτη φάση να μην τον στήριξε και τόσο στο μεταγραφικό κομμάτι. Γιατί υπήρχαν τα θέματα και με την Ευρώπη που ήταν μπροστά και με το financial fair play. Αλλά έχει τη διάθεση να το κάνει. Και έχει διάθεση να τον περιμένει. Και μην ξεχνάμε ότι σε μια αντίστοιχη φάση που βρίσκεται τώρα ο Φερέιρα. Και μπορεί να βρεθεί και μετά το Μάτσικ. Έχει διάθεση να τον περιμένει σε νορμάλ συνθήκες, έτσι. Ναι. Μην. Σε μια αντίστοιχη φάση έχει βρεθεί και ο Λουτσέσκου. Ακριβώς. Σε μια αντίστοιχη φάση. Έτσι. Ακριβώς. Και ο Λουτσέσκου όμως πολύ πιο άγριο το κλίμα, έτσι. Ναι, τότε. Τώρα εδώ πέρα είναι πιο πολιτισμένο ναι. Το κλίμα. Πολύ πιο άγριο το κλίμα τότε. Ναι. Γιατί δεν ήταν ο Πάγκο πρωτάθλημα. Ήταν πιο άγρια η κατάσταση. Αλλά ήταν και πολύ μεγάλο χαρακτήρα ο ίδιο. Ναι. Όπως αποδείχθηκε. Μέχρι ένα βαθμό. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε. 0-2 η Λίβερπουλ. Με ένα ακόμα μικρό παιδάκι που έχει ενδεκάδο Γιούργεν Κλοπ. Όντως είναι ένα παιδάκι αυτό. Ένα παιδάκι, με το κλείσουν. Ο Μίλνερ από τα αριστερά. Σέντρα, καλή. Κινήθηκε άμυνα, οκ. Okay. Η άμυνα είναι. Κεφαλιά και 0-2. Διάβασες αυτό που έγραψε ο Κλοπ στο Players Tribune. Ναι. Πολύ ωραίο. Γενικά, παιδιά, να ξέρετε, όποτε μπορείτε να διαβάζετε προπονητές, εγώ τους έχω πολύ ψηλά όλους, να ξέρεις. Το να ακούς την άποψή τους σε διάφορα πράγματα σε βοηθάει πάρα πολύ. Ναι.
Γιατί ξέρεις, βλέπεις κάτι εσύ στο γήπεδο που το θεωρείς λάθος. Ή τέλος πάντων λες, μα πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Και όταν μιλάς με τον προπονητή και στο εξηγεί, αμέσως πώς το καταλάβεις. Ναι. Δηλαδή, ο Κλοπ, σε αυτό το που έγραψε τέλος πάντων σε αυτή τη σελίδα που είναι πολύ γνωστή. Αμερικάνικη δεν είναι. Νομίζω Αμερικάνικη είναι. Νομίζω και εγώ. Αλλά έχουν γράψει κατά καιρούς πάρα πολλοί έτσι, άνθρωποι του αθλητισμού που έχουν περάσει διάφορες καταστάσεις και όλα αυτά. Εγώ, ας πούμε, δεν ξέρω ότι ο Κλοπ δούλευε, ότι είχε παιδί από 20 χρονών και δούλευε σε αποθήκη με το βιντεοκλάπ ουσιαστικά, με βιντεοκασέτες και τέτοια. Για τις φίλες που έφτασε. Και ότι 20 χρονών ξυπνούσε το πρωί να πάει στην αποθήκη, να πάει στο πανεπιστήμιο και το βράδυ να, δει, να παίξει μπάλα, παίζει γιατί έπαιζε μπάλα, και το βράδυ να περάσει λίγο χρόνο με το γιο του, νομίζω. Και εξήγησε ο άνθρωπος και έλεγε ότι το 98% της ζωής μας είναι αποτυχία. Των προπονητών ουσιαστικά. Το 2% είναι επιτυχία. Ναι. Και ότι βγάλεις από εκεί. Που αν το καλοσκεφτείς γενικότερα, κάπου εκεί είναι το ποσοστό. Γιατί πρέπει όλοι μας αυτό το πράγμα να παίξικιωθούμε και να καταλάβουμε ότι το Γιάννη, πιθανότερο είναι αποτύχει σε διάφορα πράγματα. Δώσε λίγο το χάλι. Σε πιάνει αίδια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Καλύτερο. Γιούργε Κλοπ, φίλε, πολύ μεγάλη μορφή. Πολύ μεγάλη μορφή. Σαν τον τραγουδιστή των Editors είναι ο ίδιος. Τον Άσιο, μάλλον, συγγνώμη, όχι τον Editors. Οι Editors έχουν φίλε τον Μάρτιο. Μια ωραία ιστορία που είχε βγάλει ο Κλοπ. Πέρα από αυτό το οποίο έγραψε ο Players Tribune, είναι πολύ διαφορετικό και είναι μαθήματα ζωής κιόλας. Ναι, γιατί είναι έτσι η υφή του αυτή τη. Και είναι σημαντικό να ακούγεται από έναν άνθρωπο που έχει πετύχει τόσα πράγματα, έτσι. Και δίνει ελπίδα και σε αυτούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε φάση ανάλογη με αυτόν, ας πούμε, που ήταν κάποτε. Τέλος πάντων, η ιστορία όταν είχε πάρει το πρώτο πρωτάθλημα με την Dortmund. Την έχεις διαβάσει? Όχι. Που ήταν, λέει, με τον τεχνικό διευθυντή της Dortmund. Ξυπνήσανε, λέει, το επόμενο πρωί σε μια αποθήκη. Δεν ξέραν πώς φτάσανε εκεί. Ναι. Δεν υπέβγανε πια, ας πούμε. Δηλαδή θες να πεις ότι γίνει ένα λυφί για κάλους, Νίκο. Αυτό θα μου πεις έτσι. Επομένως, ναι. Και λέει, γυρίσαμε, λέει, με το στόπ. Δεν ξέραμε που ήμασταν. Τέλεια. Φαντάζομαι ότι είχαν πιει. Πω. Ναι. Αυτά είναι ωραία. Αυτά είναι καλά. Λοιπόν, είναι ο Μπαλαντέρ στο Λίπερ 107,4. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος. Εδώ πέρα παρέα μέχρι και τις 12. FM και ενώ τα μηνύματα στο 54526 λες να ανοίξουμε γραμμές. Θέλω να μας δέσουν οι τσέοι εδώ πέρα. Γραμμούλες. Γλεντάει όλο το Twitter, το Instagram, το Facebook. Είναι το Πούλου. Είναι αυτή. Είναι το Πούλου, δεν είναι, γιατί μπερδεύουν μια άλλη. Ναι, είναι το Πούλου. Είναι. Είναι, ναι, το Πούλου είναι, που έχει βγει σε μια εκπομπή του Sky, νομίζω του Sky, ναι, και ναι, έχει πει του CEO, του έχει αποκαλέσει Τσέο. Ο Τσέο, όχι ο CEO. Να ξεμείνει τώρα, μην είστε του τα βλάκια. Κοίτα, πολύ κάτι, δεν χρειάζεται, ρε παιδιά. Το ελληνικό παιδί, ο Διεθνής Σύμβουλος. Πολύ εύκολο. Και ωραία λέξη, φράση, ακούγεται πολύ ωραία. Ο Διεθνής Σύμβουλος. Γιατί δεν πρέπει να πει CEO ή να έχει και τη. Τσέο. Το κίνδυνο να πει Τσέο, α πούμε. Ο Τσέο, δηλαδή, δεν γίνεται αυτό. Τσέο, ρε. Σκυνηγάνει τσέι. Τι να πεις. Σήμερα θα ανοίξουμε τα σκοπές και τα γνωστά. Καλά, 100%. Να ανοίξουμε γραμμές, λες. Ας αφήσουμε ανοιχτές, ρε φίλε. Ωραία. Υπάρχει ένα τηλεφωνικό κέντρο, ναι, το οποίο είναι στη διάθεσή σας μέχρι τις 12. Ναι. Όσοι θέλετε, καλείτε. Όσοι θέλετε, δεν καλείτε. Δεν καλείτε. Πολύ απλό. Και όπως θα έλεγε μια άλλη ψυχή, να για καλέσει. Όχι, δεν ξέρω. Όχι, τροπή, εντάξει, χαβαλέ κάνουμε. Μια άδικο αυτό που λες. Λοιπόν, αν θέλετε και έχετε όρεξη να κάνουμε κουβέντα. Γιατί και εγώ με τον Νίκο 2-0 Ρεάλ είμαστε λίγο σε φάση που ρετάρουμε. Απλά ρε Τζόνι, ξέρεις τι γίνεται τώρα, έτσι όπως την κάναμε τηλεόραση, λίγο χάσαμε, ξέρεις, θέλουμε λίγο ακόμα τηλεόραση για να δούμε τι γίνεται, καταλαβαίνεις. Στα καινούργια στούντιο. Δηλαδή λίγο εδώ πέρα έχει χαθεί το λογότυπο εδώ, έχει χαθεί ο χρόνος, αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Στα καινούργια στούντιο, στα καινούργια στούντιο. Θα φροντίσουν οι τσέοι. Θα μεγαλώσω λίγο από εδώ την. Άστρο, δεν πειράζει, δώσει ώρα κανένας πριν. Δεν πειράζει. Έτσι, έτσι. Λοιπόν. Τώρα παιδιά για το Φερέρα τα είπαμε πριν. Εντάξει, νομίζω το τελείωσε και ο ίδιος Σαββίδης σε αυτή την κουβέντα που έγινε σήμερα. Λέγοντάς του ότι δεν πήγε καν στη διαδικασία να μιλήσω για ρήτρα, γιατί δεν το σκέφτομαι καν να τον παραχωρήσει, τέλος πάντων. Okay. Εντάξει, θα ήταν μεγάλο ψωγύρισμα τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, αναγκάστηκες να αλλάξει σελίδα προπονητικά, αλλά επένδυσε σε έναν προπονητή που φαίνεται να έχει ένα πολύ έτσι καλό όνομα γενικά και να αλλάξει λίγο τον τρόπο που παίζεις.
και το να δεχτείς μια πρόταση μετά από. Πόσο καιρό να άφησε, 2 μήνες. 3. 3, ε. Από τον Ιούλιο δεν είναι. Οκ, σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα, νομίζω ότι. Εκτός ότι μπορεί να δικήσει και τον ίδιο. Για να φύγει μετά από τόσο μικρό χρονικό διάστημα, να δικήσει και τη δική σου την προσπάθεια. Χώρια που νομίζω ότι. Εντάξει, ο Φερέρα για τη Sporting είναι. Είναι ρε παιδί μου κεφάλαιο. Είναι να έπαιζε εκεί πολλά χρόνια ποδόσφαιρο. Ήταν στις μικρές ομάδες εκεί της Sporting για 3-4 χρόνια. Εντάξει, είναι άνθρωπος του συλλόγου εκεί της Sporting Λισαβόνας. Και γενικά στην Πορτογαλία. Έχει όνομα. Ειδικά οι μεγάλες ομάδες, η Πόρτο, η Μπενφίκα, η Sporting, έχουν μια τέτοια λογική ότι τα δικά μας τα παιδιά να δουλέψουν κάπου αλλού. Μέχρι να φτάσουν στο σημείο να είναι προπονητές στην πρωτομάδα. Ο Κονσεϊσάο, για παράδειγμα, που είναι στην Πόρτο. Που είχε πάει στη Μορεϊρένσε. Όχι Μορεϊρένσε. Αλλιώς. Ολιανένσε τη λέγανε την εβδομάδα, ναι. Και μετά πήγε στη Γαλλία, αν θυμάμαι καλά, στην Άντε. Δεν πήγε και τόσο καλά και εκεί, αλλά έγινε προπονητής στην Πόρτο. Δεν ξέρω αν ο Φερέρα θα καταλήξει κάποια στιγμή εκεί. Έτσι. Δεν το αποκλείω. Και θα γυρίσει το μέλλον, αλλά μάλλον δεν θα γίνει τώρα. Θα γυρίσει στην Πορτογαλία σε κάποια φάση. Σίγουρα θα γυρίσει. Εντάξει, γενικά στην Πορτογαλία τον έχουν πολύ ψηλά. Θεωρούν, ρε παιδί μου, ότι. Έκανε το βήμα για το εξωτερικό που είναι ο ΠΑΟΚ και θεωρούν ότι μπορεί να φτάσει σε ένα επίπεδο top 5 πρωταθλημάτων. Οκ. Okay. Ναι. Τώρα, μας ακούει ο ΠΑΟΚ και λέει: τι μας λένε αυτοί, ρε φίλε. Εδώ δεν άσε μπορεί ξέρω, εγώ, να αλλάξει τρίτη πάσα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ τώρα να τα άλλο. Και 4-4-2 και είναι κολλημένο και αυτά. Εντάξει. Σε αυτά είπαμε και την άλλη και την προηγούμενη εβδομάδα που τα συζητούσαμε, ενώ του ΠΑΟΚ Άρης. Έτσι. Ο προπονητής δεν αλλάζει. Ο προπονητής όταν έχει μία συγκεκριμένη λογική παύλα στρατηγική στο παιχνίδι του, εντάξει, βρε και κανένα να μην έχει, με αυτή θα πάει. Πολύ σπάνιο, είναι μικρό το ποσοστό των προπονητών που προσαρμόζονται στο ρόστερ των ομάδων που αναλαμβάνουν. Συνήθως οι ομάδες προσαρμόζονται σε αυτό που ζητάνε οι προπονητές. Και όσο πιο γρήγορα προσαρμόζονται, τόσο καλύτερο για αυτές. Αν δεν προσαρμόζονται, υπάρχει πρόβλημα. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η κατάσταση. Ωραία. Για τον Φερέιρα, προφανώς και Sporting επειδή έχει θέματα ψάχνει προπονητή και του Μαρτίνς νομίζω κάπου γράφτηκε στην Πορτογαλία του Ολυμπιακού. Απλά δεν ξέρω για κατά πόσο. Το ίδιο πρωτοσέλιδο που ήταν ο δικό σου ήταν και ο Μαρτίνς. Ναι, αυτό ήταν ένα πρωτοσέλιδο. Ναι. Οι άλλες, ο Τζόγο έλεγε για τον Φερέιρα. Χθες. Και διάφορες ιστοσελίδες στην Πορτογαλία. Έτσι. Και δεν ξέρω και αν η Sporting μπορεί να. Γιατί την και διαπραγμάτευση είναι μια διαδικασία τέτοια που. Δεν όλοι πάω, ρε φίλε, να πάμε να το πάρουμε σε 2 μέρες. Όπως το πήρε σε 2 μέρες. Ιβάν! Τι να κάνουμε, ρε. Ιβάν! Έτσι. Λοιπόν, αυτά για τον Πορτογάλο. Για να μην έτσι ανακυκλώνεται ένα θέμα που εντάξει συζητήθηκε σήμερα και είναι φυσιολογικό να συζητηθεί όταν υπάρχει ενδιαφέρον παύλα πρόταση. Δηλαδή θα είναι πολύ μεγάλη έκπληση να αλλάξει κάτι. Παραμένει εδώ κανονικά και μετά και τη σημερινή συνάντηση. Γεια σας, καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά. Μιλάτε για προπονητά, μιλάτε φίλε μου καλέ, εσείς τώρα γενικά σας ακούω και μιλάτε για προπονητά εδώ της χώρας. Βεβαίως. Σας ακούμε, είμαστε όλοι αυτιά. Ναι, αγγλώσεις μου κάτι μια από το ιδιωτικό θεατές. Το θέμα είναι το άλλο. Εδώ πέρα υπάρχουν πολλά θέματα, πολλά καρτικά θέματα, τα οποία τα θέματα αυτά τα περνούν τα δικά μας καραδιόμαστε στο ψηλά. Έχουμε πολύ θέμα και πολύ ζουμί. Σε τι απάνω. Πρώτο, έχουμε ένα μεγαλομέτρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ανοίγει όπως παλιά, όπως έπρεπε το παλιά, με την Τζικώστα πήγε να κάνει ένα κόμμα, πώς λέγεται το κόμμα αυτό που πήγε να κάνει ο κύριος. Σήμερα διαβάζουμε σε προσοχέρετο που είναι μια εφημερίδα, τα οικονομικά εφημερίδα, είναι αυτή η εμπορική, πώς λέγεται αυτή η εφημερίδα, δεν ξέρω πώς λέγεται. Γράφει ότι θα κάνει να πούμε κόμμα, κόμμα θα κάνει, ξεκινάει ένα καινούριο κόμμα να κάνει. Οπότε ο άνθρωπος είναι άνθρωπος από ότι ρωσόφιλος. Δεν είναι Έλληνας, ρωσόφιλος είναι. Δεν είναι Έλληνας. Άλλο Έλληνας και άλλο ρωσόφιλος. Έτσι. Και το έργο έχει να γίνει πολύ σκοτεινό. Ωραία. Και τότε δεν είναι παιδιά να πω κάτι. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας είναι σε ένα πέλαγο χωρίς αύριο. Μέσα πήγαν λαθρομετανάστες και πολλά άλλα. Μπαίνει αυτός ο κύριος, το βάζει που είναι η κυβέρνηση του Πούτιν. Μη σε πρότειο και λίγο παρακάτω, γιατί αυτή η κυβέρνηση
την πρώτη Σοβιετική Ένωση. Δηλαδή παλιά που το λέγανε παλιά οι παλιοί παράγοντες και πολλά, το λέγανε παραπέταγμα. Έτσι, το αυτό το θέμα στην Ελλάδα θα σας αβίζει. Ως πότε να πούμε, να ξέρετε πολύ καλά, εδώ το αρχινά το παιχνίδι να παίζεται πολύ άγρια και η τράπουλα παίζεται πολύ άσχημα. Αντί να βάλουν τον παραντέρ, πούμε στους παπάτες βάζουν τις ντάμες. Καταλαβαίνετε, δεν λέω παλικάρια μου. Βεβαίως. Μπράβο. Ουσία είναι ότι ο ΠΑΟ κάποια στιγμή είναι ένα σωματείο χωρίς αύριο. Θετία πάνω. Από την ώρα που πέρασε στην Ελλάδα αυτόν τον κύριο, σαν όνομα Σαββίδη, όπως πέραν το κόκαλι, σαν κόκαλι, το κόκαλι το πέραν το πρώην αρχική Γερμανία, για ό,τι να πούμε, από ο Μπούτιν και ο Κόκαλης ήταν ο ένας ήταν σταθμάρχης, ο Μπούτιν σταθμάρχης και άλλος ήταν ο άνθρωπος, ο αγγελιοφόρης της ΚΚΜΠ. Να μιλάμε στα ίση και ομό ομά. Ουσία είναι αυτό το φέρα στην Ελλάδα σαν Σαββίδη. Τέλος πάντων, καλός κακός, είσαι στην Ελλάδα, έκανε τι έκανε. Εδώ πέρα που είναι ο ΠΑΟΚ σημεί, είναι ένα σωματείο, το κάνουν πολιτικοποιημένο σωματείο. Τώρα όσο για τον Καρυπίδη, ο Θεός και η ψυχή μόνο ξέρει τι γίνεται με αυτόν τον κύριο. Λυπάμαι πάρα πολύ εγώ που είναι Αριανός εκεί πέρα μέσα. Θα έχει πολλά μαντάτα ο Άρης. Πολύ άσχημα μαντάτα. Από οικονομική πλευρά, από παιχνική πλευρά και από το παρασκήνιο πλευράς. Μάλιστα. Έχει να πούμε πολύ ζουμί η Βόρεια Ελλάδα. Ουσία να ξέρετε πολύ καλά ότι εδώ πέρα, εδώ στην Ελλάδα μας, στη χώρα μας, στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, ένας κύριος, ο οποίος είναι ο πλατινάκης του παγκοσμίου κράτους. Είναι ένας 85 ετών, 88 σε βάζω εγώ, που ελέγχει όλο τον πλανήτη. Όλο τον πλανήτη. Ήρθε στα μοναστήρια και έκατε εκεί πέρα και έκατε μια εβδομάδα στα μοναστήρια. Καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ πέρα μέσα. Το πρώτο ποδόσφαιρο, υπάρχει ποδόσφαιρο, το ελληνικό ποδόσφαιρο, γυαλάκας πικραμένος. Γυαλάκας πικραμένος. Δηλαδή, πάνε, πούμε, πώς πάνε τα πρόβατα μέσα στο Μαντρί, έτσι πάει και ο φιλόσοφος μέσα στο Μαντρί. Όπως λέει μια λαϊκή παροιμία, βάλαμε ένα λύκο να φέρει τα πρόβατα. Έτσι είναι αγόρι μου, αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, λένε ζαΐ, υπάρχει Παναθηναϊκός, α, Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, εκεί πέρα θα είναι η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ θα είναι ο ΠΑΟΚ, ο ΆΡΙΣ θα είναι ΆΡΙΣ. Δεν έχει τίποτα ζουμί. Όσο δεν να χτυπάμε τον κόσμο κατά εις. Δηλαδή, άμα βάλουμε το πράγμα και το, από την αρχή, θα γελάσει κάθε επικραμμένος. Τρώει ο κόσμος, ο κόσμος του ΠΑΟΚ και ο κόσμος του ΆΡΙΣ τρώει πολύ σανό, φίλε μου, καλέ. Σανό. Μιλάμε για σανό. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι, αγόρι μου, αγόρι μου. Κρίμα το Νικό, κρίμα αυτή, κρίμα ο ΠΑΟΚ και ο Άρη, κρίμα για την ομάδα μου, κρίμα αυτή η ομάδα που από την ίδρυσή του, δηλαδή είσαι από τη μεγάλη προσφυγιά, είσαι από τη μικρά Ασία, ματωμένη, ξεριζωμένη, πεινασμένη, ματωμένη, κάνε ένα μεγάλο σωματείο. Σε όλο το πλανήτη έχει 13 εκατομμύρια οπαδούς, όχι φίλος, φίλε μου, οπαδούς. Έτσι, και πήρε 3 πρωταθλήματα και 3 κύπελα, με αίμα και με υδρότα. Κάνε ένα γήπεδο, μεγάλο γήπεδο, πρώτο ζήτητο συντριβάνει και μετά γίνεται η τούμπα. Είδε αυτός ο άνθρωπος που κάνει τον πούμε το πάρθα όλα. Ναι, αλλά Ιβάν κάνει σύριαλ για τους πόντιους στο Open, το κόκκινο ποτάμι. Το κάνετε? Κάνει σύριαλ για τους πόντιους, για την προσφυγιά, το κόκκινο ποτάμι, για τη Μικρά Ασία. Ναι, αλλά και εδώ το Άρης, ο κ. Καρυπίδης, γνωρίζουμε πολύ καλά. Δεν έχει κανάλι ο κ. Καρυπίδης, γι' αυτό. Να σε πω κάτι, φίλε μου, ο Καρυπίδης καλέ μου, όταν έκανε το μεγάλο μπαμ εκεί πέρα με τους οδηγούς, ο κύριος αυτός, ναι, με το ρέμο, ναι, αυτά τα δύο παιδάκια, τα όμορφα παιδάκια, τα καλά παιδάκια που είναι όμορφα παιδάκια, όπου ακουμπάς λερώνεσαι, έτσι, πήγαν κάπου σε ένα μέρος και πήγαν που καλά παιχνίδια κάναμε τις γυναίκες τους. Κόψε το. Τώρα λέει, τώρα ξέρεις. Έκοψες ρεαλίτη. Αφού λέει τι αυτά που λέει. Έκοψες ρεαλίτη. Δεν θα κόψω. Αφού λέει βλακίες. Δεν θα κόψω.
Ασέβαστε. Τον αφήνουμε τόση ώρα να πει τα δικά του. Οκ, okay, είναι ο Νίκος, τον ξέρουμε. Τον ασέβαστε. Αφήνουμε. Δεν θα ξεφεύγεις όμως, ρε Νίκο. Ασέβαστε. Σου δίνουμε χώρο και γήπεδο να πει τα δικά ασέβαστος. Σου. Είσαι ασέβαστος. Εντάξει. Είσαι ασέβαστος. Και για τον Πλατινάκη. Είσαι ασεβής Πλατινάκης. Εντάξει. Και αντιπρόσωπος. Αλλά και... μην ξεφεύγεις τώρα. Μην ξεφεύγεις τώρα. Σας πονάει ο Καρυπίδης σε αυτή την πόλη, έτσι. Σας πονάει ο πρόεδρος. Άστα να θα τα πει εκεί πέρα τα πράγματα. Πονάει ο Κάρι. Άστα να θα πάει κάτι διέγγελμά του. Ε? Άστα να θα πάει κάτι διέγγελμά του. Πονάει ο Κάρι, με τον Αντώνη το ρέμο εκεί πέρα, καρδιά μου πηγαίνει εμένα. Ένα αλήτη. Ένα αλήτη του Παπαδόπουλο, εσύ. Το πήρε γραμμή, έλειπε κιόλα. Τι έκανε το με τον Παναθηναϊκό, έτσι το είδε. Όχι. Τελειώνει το παιχνίδι στο Μικελίδη. Τέσσερα με δύο ώρε στον Παναθηναϊκό. Όλα ωραία, όλα καλά, μια χαρά. Πάμε και ξεκινάμε να μαζεύουμε εμεί για να κατέβουμε κάτω στην αίθουσα τύπου. Και ο κόσμος φεύγει από το γήπεδο. Και σε κάποια φάση σκάνε στα μεγάφωνα Αντώνης Ρέμος. Ένα-δύο λεπτά, τρία-τέσσερα λεπτά μετά το τέλος του μάτς. Η καρδιά με πηγαίνει εμένα, είναι το γούρι του. Προεδράρα, έτσι προεδράρα, πρόεδρε, πρόεδρε, τεράστιος. Έλα βρε τώρα. Η καρδιά με πηγαίνει εμένα. Και έχει βάλει Ρέμος στο γήπεδο. Πληκτικός. Είσαι και Πλατινάκης είσαι. Και Πλατινάκης. Και αντιπρόσωπος είσαι. Αντιπρόσωπος. Και προσφυγιά είσαι και απόλα είσαι. Ναι. Και εσύ, Νίκο, ουδής άσφαλτος. Αυτά είσαι. Ουδής άσφαλτος. Είσαι Πλατινάκης. Πλατινάκης. Το έχω να δηλώσω εγώ. Ο Λάκης ο Πλατινάκης. Το έχω να δηλώσω εγώ. Λοιπόν. Ρε τι γίνεται. Πάμε για άλλη ή όχι. Είδες τι κάνανε αυτοί. Θα πεις ότι γίνεται στα στοιχήματα, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Βρήκανε στο Google Maps η στροφή του Γιώργη. Ναι, ρε. Έχει και πάνε βγαίνουν φωτογραφίες και τέτοια. Δεν το ξέρει. Πού είναι αυτό, ρε. Να πάμε κι εμείς. Νομίζω κάπου στην Κρήτη. Προς Ρέθινο, προς εκεί. Να πάμε κι εμείς και να βγούμε μια selfie. Στη στροφή του Γιώργη. Ναι, έλα, έλα, Γιώργη. Δεν το έχεις δει. Όχι, ρε. Λοιπόν. Τελικά στην Ισπανία από νωρίς. Λεγκανιές Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-1. Μαγιόρκα Αθλέτικο Μαδρίτης 0-2. Βαλένθια Χετάφε 3-3, παρακαλώ. Ρεάλ Μαδρίτης Οσασούνα στο 71 1-0. Δεν μέτρησε τον γκολ πριν Νίκο Παπαδόπουλε. Στην Ιταλία. Είναι κλόπι. Είναι τελικό μόνο το Ρώμα Αταλάντα στο 0-2. Και στο 64 είναι το Φιωρεντίνα Σαμπτόρια 2-0. Τζένοα Μπολόνια στο 70-0-0. Ίντερ Λάτσιο 1-0 στο 68. Πάρμα Σασουόλο 0-0. Νάπολη Κάλιαρη 0-0. Φεράρα Λέτσε 1-2. Παιχνίδια τα οποία είναι εκεί κοντά στο 70 όλα. Τώρα στο Καραμπάο Cup. Γνωστό και ως Link Up. Η Milton Keynes Dons χάνει από τη Liverpool με 0-2 στο 85. Η United προηγείται 1-0 της Rochdale. Κάτσε να βρούμε ομάδες που παίζουν Premier League, μην ψάχνουμε εδώ πέρα. Η Burton με την Bournemouth είναι στο 1-0. Η Brighton με την Aston Villa στο 1-3. Η Chelsea 5-1 την Grimsby Town, παρακαλώ. Oxford United West Ham είναι 2-0 εκεί. Παιχνίδια τα οποία είναι στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Άλλα παιχνίδια live έχει κάπου και η Γαλλία, ρε φίλε, θα δει εγώ πριν. Τελειώσαμε. Λογικά τελειώσαμε. Παίζεται το Paris Saint-Germain Rams, το οποίο είναι στο 0-1, παρακαλώ. Μπράβο, Rams, μπράβο. Μπράβο. Break και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι. Εδώ είμαστε λίγο 107,4 Μπαλαντέρ. Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι τη απόψινη εκπομπή. Νίκο Μοσχοβίτη, Νίκο Παπαδόπουλο στα μικρόφωνα. Γιάννη Ζάτση στην ρύθμιση του ήχου. Γιάννη. Σφίγγεις, ναι. Σφίγγεις. Λέγε, ρε. Και επειδή με προκάλεσες, δεν πήγε. Έλα, ρε, σε κόλλα, ρε. Παναγία μας, κοντά. Ω, το μια τροφάρα, ρε, Γιώργη. Είχαμε και ρόντακους. Πες αυτό που γίνεται που πάνε και βγαίνουν φωτογραφίες εκεί πάνω στη στροφή και τέτοια. Ναι, εντωμεταξύ έγινε γνωστό. Υπήρχε ολόκληρο, έγινε ολόκληρο θέμα. Δεν ξέρω αν έγινε στο Λούμπεν. Ναι. Κάπου πάντως το είχα διαβάσει κι εγώ. Στις διακοπές μέσα το διάβασα. Τώρα το Σεπτέμβριο πήγε, ξέρεις. Που έλεγε. Να τον πάρουμε το φίλο. Κάτσε, περίμενε λίγο. Περίμενε. Τζόνι, έχεις κάνει κανέναν έλεγχο να πει τι γίνεται. Γιατί εδώ μας τον έκοψε το. Άλλος είναι. Σίγουρα. Ναι, ωραία, μα είναι. Ναι, παρακαλώ, γεια σας. Γεια σας. Ναι. Έλα. Εγώ είμαι. Εσείς, ναι. Ω, πολύ βάθος ακούγεσαι. Κοίτα, φιλαράκι, θέλω να πω ένα τραγούδι που σκέφτηκα για το μεγάλο coach, να πούμε. Οχ, οχ, οχ. Για πες το. Γιατί ξέρεις ένας είναι ο coach. Είναι για τον αέρα.
τραγούδι σου λέω, ρε φίλε. Τι, δεν έχει. Α, δεν είναι δικό σου τραγούδι, ρε παιδί μου, γνωστό τραγούδι. Του Πάου και του Άρη. Ένα τραγούδι το οποίο το έκανα διασκευή, να πούμε, γνωστό άμπρα. Λοιπόν, άκουσε λίγο να. Και πιάσει το νόημα. Έτοιμο, Τζόνι. Λοιπόν, θα έλεγα πω ήταν σύμπτωση. Θα έλεγα ήταν περίπτωση. Όμως κοουτσάρι στου χαριλάου το ναό. Φοράει τη φόρμα με το Θεό. Και κοουτσάρι και νιώθω το Λιστερζής. Πανικό να φέρνει το Λιστερζής να τους παρασέρνει. Το Λιστερζής η μορφή του Θεέμου απειλεί. Ωραίο. Καλό. Πολύ δυνατός. Καλός. Για τον ντόλαρο, ρε φίλε, τον Τερζή να πούμε. Φίλε, ένα να ξέρεις. Μετά τον ντόλι Τερζή, το χάος. Και εκεί που γελάει και ο κάθε πικραμένος είναι ο εξής. Τι. Ήρθε να πούμε την Κυριακή ένας ξένος σκάουτερ για να δει τους προπονητές. Και αντί να κάνει πρόταση στον ντόλαρο Τερζή, έκανε στον Αμπέλ Φουρέιρα. Βλέπεις και λέω πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε. Πώς γίνεται αυτό που θα έλεγε και ο τέτοιος, να πούμε, ο ποδοσφαιριστής. Δηλαδή ο Αμπέλ Φουρέιρα έχει, ας πούμε, δεκαπλάσιο μπάτζετ, ας πούμε. Έχει τηλεόραση, έχει τα πάντα όλα. Και παίρνει με το ζόρι σου παλιές στο 100 και δεν κάνει πρόταση στον ντόλαρο του Τερζή, να πούμε. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι ύποπτο, να ξέρεις. Μόνο για το Αμπέλ Φουρέιρα, να ξέρεις. Μόνο για το Αμπέλ Φουρέιρα, δεν λέγεται, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Ρε τον Τόλι τον Τερζή που δεν το θέλατε πριν τον πας με τον Παναθηναϊκό και λέγατε μετά πάμε τον Τερζή. Φίλε, μόνο εγώ στήριζα τον Τόλι τον Τερζή και το είπα και στην έκθεση. Λέω, Τόλι ρε φίλε, είσαι μεγάλη προπονητάρα, εγώ σε στηρίζω. Και για να δεις πόσο σεμνός είναι ο Τόλις, ξέρεις τι με είπε. Εγώ, φίλε, λέει, είμαι ένας απλός στρατιώτης και ό,τι πει λέει ο πρόεδρος και ο Άγγελος. Είναι, να ξέρεις, όντως έτσι είναι. Έτσι με είπε και το εκτίμησα πολύ. Και δεν μπορεί να πει όχι στον Καρυπίδη με τίποτα. Και στην Αθήνα που τον βγάλε να μιλήσει σε αθηναϊκά ραδιόφωνα. Πολύ καλό σήμερα. Αντί να μιλήσει για τον εαυτό του, μιλούσε για τον Νίκο Κωστένογλου. Ναι, λέει, ναι, εγώ ναι. Λέει, δεν θα πω για μένα, θα πω για τον Νίκο που τον εκτιμώ κτλ. Και ξέρει κάτι, με τον Νίκο Κωστένογλου είναι ίδια ηλικία και ίδιο. Το 71 γεννηθεί, 48 χρονών. Είναι πολύ συνεσταλμένο και πολύ χαμηλό. Δηλαδή, ο Νίκο Κωστένογλου, α πούμε, να πάρει την ευκαιρία και να μην την πάρει και ο Τόλης. Την πήρε, ο οποίο δεν είναι πιτσιρίκο, δηλαδή πώ θα την πάρει. Ο πρώτο ο προπονητή είναι πλέον. Την πήρε την ευκαιρία. Αυτό σε λέω. Ναι. Και να σε πω και κάτι. Ο Καρυπίδης Φιλαράκη είναι μεγάλο γατόνι. Ξέρει για ποιο λόγο. Για ποιον. Διότι πρόλαβε και έκανε την αλλαγή, α πούμε, με τον Κολτσίδα. Διότι πέρυσι το Καπτατζόγλου είχε πλακωθεί ο Κολτσίδας με τον Μοντελοπνίχτη. Ναι. Και τώρα έχει τον Μοντελοπνίχτη στο Χαριλάου. Ναι. Να ξαναγίνει μανούρα με τον Κολτσίδα μπορεί να τιμωρηθεί η ομάδα. Γι' αυτό τον έφαγε, λε. Γι' αυτό τον έφαγε, ρε φίλε. Μεγάλος γάτος είναι ο Γκάρι, φίλε. Ο Γκάρι είναι μεγάλο γατόνι. Τι ωραίο τηλεφώνημα ήταν αυτό. Χάλασε το τραγούδι. Στηρίζουμε όλοι να μου τον Τόλι τον Τερζή να πούμε. Δεν πειράζει, πάλι βγαίνει. Ο οποίος ο Τερζής, μ' ακούς, φίλε. Έλα. Ο Τερζής, ας πούμε, μαζί με τον Χαριστέα, είναι ένα δίδυμο όπως ήταν ο Ρεχάγγελ με τον Τοπαλίδη. Όταν ανέλαβαν ο Ρεχάγγελ με τον Τοπαλίδη, όλοι τους κλεβάζανε. Λέγανε που πας ρε Ρεχάγγελ, που πας Ρεχάγγελ κτλ. Το ίδιο κάνανε κάποιοι ξυπνητζίδες όταν ανέλαβε ο Χαριστέας με τον Τόλι. Δηλαδή λέγανε τον Άγγελο ότι είναι μπουζουξής και ο Τόλις ότι είναι κομμωτής. Καθίστε πάνω στο μπουζούκι τώρα του Άγγελου όλοι εσείς και στο ψαλίδι του κομμωτή και ακόμα δεν είδατε τίποτα, ρε φίλε. Αυτό το δίδυμο, άκουσε αυτό που σε λέω, θα μαγέψει την Ελλάδα. Μαζί σου. Τερζής, Χαριστέας, να πούμε. Έτσι. Εντάξει. Κύπελο θα φέρουνε. Ποιο να? Κύπελο θα φέρουνε. Εννοείται, ρε φίλε, θα φέρουν τρόπε. Εννοείται. Δηλαδή, βλέπεις τώρα εδώ στην Τούμπα να πούμε ξέρεις τι είπε ο Καρυπίδης. Λέει, παιδιά, αποτύχαμε, λέει. Εντάξει, γιατί αποτύχαμε, γιατί για μας το αποτέλεσμα αυτό είναι αποτυχία. Εμείς πήγαμε να πούμε να κάνουμε διπλό. Αλλά λέει, κοιτάμε τώρα το μάτς με τη Λάρισα. Κοιτάμε μπροστά να πούμε. Έτσι. Βέβαια, ρε φίλε, μιλάμε για τρομερό δίδυμο, φίλε. Άστο, έχουν τρομερή χημεία μεταξύ τους. Μένα μου είπε ο Άγγελος, λέει, με τον Τόλι έχουν ταιριάξει τα κνότα μας, ας πούμε. Είναι ο προηγούμενος προπονητής. Το ξέρεις αυτό, ότι έφυγε την τρίτη μέρα που ήρθε ο Άγγελος. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και ξέρεις τι με είπε ο Άγγελος. Λέει, κάτσε ρε φίλε. Λέει, εγώ λέει, τι με κάνεις τυχαίος. Δηλαδή, φεύγεις την τρίτη μέρα που έρχομαι εγώ, σαν να με υπολογίζεις, ας πούμε. Νομίζω το Χαριστέα τον πείραξε περισσότερο άλλο γεγονός, ότι όταν Όχι, εμένα με πείραξε λέει πολύ, μου είπε ο Άγγελος. Και την ομάδα κρέμασε, αλλά και δεν σεβάστηκε εμένα. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί ποτέ να φεύγει ένας τεχνικός διευθυντής και καπάκι να φεύγει και ο προπονητής. Θα σου πω ότι τον πείραξε. Μήπως ήταν αγωνιασμένοι, δηλαδή δεν κατάλαβα να πω. Θα σου πω ότι τον πείραξε το Χαριστέα. Εκείνο το βράδυ στο Βόλο, το ότι ενώ ο Παντελίδης είχε αποφασίσει ότι θα αποχωρήσει και ερχόταν συνέντευξη τύπου για να μας το πει, δεν είπε τίποτα στο Χαριστέα πριν πάει.
Ναι ρε φίλε, θέλω να σου πω ότι δεν τον ενημέρωσε για τίποτα. Ναι. Δεν τον ενημέρωσε ότι, ότι θέλει να την κάνει, τίποτα. Δηλαδή σαν ήταν κανένας αόρατος, ας πούμε, ο Χαριστέας. Ναι. Χαριστέας ρε φίλε, δεν είναι μια προσωπικότητα η οποία έφερε το γύρο να πούμε τα δικά του γκολ. Δεν μπορείς να τον αντιμετωπίσεις σαν κανένα χθεσινό του Τσέχη, να πούμε. Έτσι. Κατάλαβες. Και επίσης θα σου πω και το άλλο, έκανε μια αποκάλυψη ο Τερσής. Ο Παντελίδης θέλει να διώξει την παιχτάρα που λέγεται Γιάννης Φετφατζίδης, αλλά ο Τερσής επέμεινε και είπε στον πρόεδρο, πρόεδρε, κράτησε. Δεν το είπε ακριβώς έτσι. Πώς δεν το είπε, αφού το σήμερα έκαναν αναμετάδοση της συνέντευξης του στο. Δεν είπε ότι ο Παντελίδης δεν τον ήθελε, γιατί τον άκουγα. Ήθελα να το διώξει, ρε φίλε. Τον άκουγα. Ο Τερσής αυτό το οποίο είπε ότι είναι ότι εγώ επέμενα και είπα στον πρόεδρο να μείνει. Ναι, ο άλλος, εμέσως είπε την αλήθεια. Ναι, ο Παντελίδης όντως δεν τον ήθελε το Φετφατζίδη. Βέβαια. Και αυτή τη στιγμή φίλε ο Γιάννης Φετφατζίδης είναι ο κορυφαίος παίκτης όχι μόνο του Άρη, όλης της Ελλάδας να πούμε. Όλης της Ελλάδας, ο καλύτερος παίκτης. Είναι σε καλή κατάσταση, πολύ καλή. Τεράστια παιχτούρα να πούμε. Και όσοι να πούμε το κλεβάσανε και το Φετφατζίδη και το λέγανε παλέμαχο κτλ. Γελιοποιήθηκαν να πούμε. Ο Φέτφα τους γελιοποίησε όλους φιλαράκι. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Βέβαια να πούμε. Είμαστε τίποτα φίλε. Από εδώ και πέρα ο Άρης θα πάει τρένο να πούμε. Με Τερζή και Χαριστέα. Και να σου πω και ένα τελευταίο έτσι χιουμοριστικό, ότι είχα πετύχει το Βαγγέλη Πανταζή και τον ξέρω προσωπικά ρε παιδί μου, που το ορθοπαιδικό να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Μ' ακούς? Σ' ακούω, ναι. Μετά το μάτσο του Παναθηναϊκού που του λέω Βαγγέλη θα φέρουν άλλο προπονητή, λέει μη μασάς, λέει ομάδα θα προχωρήσει με Τερζή και Πανταζή να πούμε. ναι, ρε φίλε. Είμαστε καλλιτεχνική ομάδα να πούμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έτσι. Να σε καλά, να σε καλά. Κομματάρα, είπες ωραίος. Είπες κομματάρα, είσαι ωραίος. Έχει έρθει βέβαια σου λέω και το άλλο το μήνυμα πριν δύο μέρες στην εκπομπή, την απογευματινή. Μπάλα φαντεζή, θα δούμε με Τερζή. Καλό! Καλό! Ναι, 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 ναι. Γενικότερα τη χάνει καθολικής αποδοχής πλέον ο Τόλης Τερζής στον Άρη. Νιώθω. Είναι και να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο αυτά τα δύο αποτελέσματα. Είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος σου βγάζει αυτό το πράγμα, παιδί μου, λίγο χαμηλών τόνων, το συμπαθείς εύκολα. Και είναι και πολύ, πολύ δουλευτάρας. Νίκο, φιλαράκι μου. Τι? Ξέρεις πολύ καλά. Θα έχει ημερομηνία λήξης. Ότι μόλις λίγο ρε παιδί μου θα ξεφουσκώσει, μόλις θα έρθουν κανένα δυο άσχημα αποτελέσματα, θα ξεκινήσει. Και πού πας με τον Τερζή, δεν πρέπει να φέρεις από τόσο καιρό. Αφού τα ξέρεις. Και αυτός το ξέρει. Και αυτός το ξέρει. Και αυτός το ξέρει. Έτσι δεν είναι. Ο Τερζής, να ξέρετε, δεν είναι πολύ ψινό να το κάνω να λάβει. Προτιμούσε να είναι ρε παιδί μου ένας άλλος και ένας αυτός από δίπλα. Αλλά στον Καρυπίδη. Ένας άλλος είπες προτιμούσε. Είπες να είναι ένας άλλος. Να είναι κάποιος. Όχι ο ίδιος, να είναι ένας άλλος. Okay. Να είναι ένας άλλος για πρώτος προπονητής. Για να είναι αυτός από δίπλα. Μάλιστα. Okay. Εντάξει. Ναι, απλά δεν μπορεί να παίξει τον Καρπίδι. Όχι, βλέπει ότι και αυτός βοηθάει όντως την ομάδα το τελευταίο διάστημα. Και γι' αυτό έμεινε. Το όλοι Τερζής. Σημασία έχει ο άνθρωπος στην Τώρα λείπει να επιστρέψει ο Βαγγέλης Πανταζής. Μπάλα φαντεζή. Θα δούμε με Τερζή. Και με Πανταζή. Και με Πανταζή. Βάλνα, βάλνα λεπά. Ταραχή, στην καρδιά μου να φύγει. Βρες ταραχή από πανταζή. Ταραχή, ταραχή. Στα πολύ καλά χρόνια του λεπά που γινόταν στα μαγαζιά κλάμα. Ταραχή. Είναι ο νότα αδελφό μου έχει τέλει μαθό. Λεπά, άχω λεπά λέει. Σίγουρα έχει σηκωθεί και έχει χορέψει και την έχει πει ελάφη πάνω στην πίστα. Ελάφη μου, ελάφη μου. Χαίρε το λεπά. Τον έχεις δει από κοντά εσύ. Ναι. Τον έχεις απολαύσει, δεν είχα ποτέ την τύχη. Ναι, ναι. Όχι. Εντάξει, γέρασε τώρα λίγο η αλήθεια. Μια χαρά κρατήθηκε όμως πάλι, δεν είναι. Δηλαδή... Το show είναι το θέμα, δεν είναι τραγούδι. Είναι, το show, είναι. Εκεί ήταν τα μάτια εκεί, έτσι, τα δάχτυλα και αυτά. Ταραχή. Βασανιστείτε και τα λοιπά. Ταραχή. Ναι. Μάλιστα, ωραίος ο φίλος. Ο Όχι, Αμπέλ... ήταν πολύ καλός. Ο Αμπέλ Φουρέιρα. Να το. Συνθεσάιζερ μέσα, τι έχει, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά. Δεκαετία 90 ή 81. Του Ταραχή. Αυτή είναι μια καλή. Νομίζω ότι αρχές 90 πρέπει να είναι. Ταραχή. 1989. Δώσε. Υπάρχει από πίσω. Έχω πατήσει στο Google Ταραχή και το πρώτο θέμα που μου έχει βγάλει είναι νέα ταραχή από δηλώσεις του Σάκη για Ρασπούτιν και ΣΥΡΙΖΑ. Του Σάκη. Ναι. Τρίκαλα Voice. Τρίκαλα Voice. Έγινε, ρε φίλε. Πολύ έγκυρο. Έγινε. Ο Σάκης Παπαδόπουλος μίλησε στους ατέριαστους. Δεν είναι ποινικό αδίκημα να το συζητάς με κάποιους αγγελείς και να τους λες η γνώμη μου είναι αυτή. Σχολιάζοντας τη δράση του Ρασπούτιν Δημήτρη Παπαγγελόπουλου στην υπόθεση Νοβάρτης.
Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι, δηλαδή, ό,τι να είναι. Το άλλο θέμα είναι Μύκονος προκάλεσε ταραχή ΣΑΙΚ. Η πρώην του Bradley Cooper, μάλιστα. Το αγγελάκι της Victoria's Secret βρέθηκε στο νησί των Ανέμων. Με μαγιό σε παραλία, με τι θα ήταν στην παραλία. Με μαγιό σε παραλία, ναι, οκ. Με τι θα ήταν στην παραλία. Με τη σκελέα, λοιπόν. Και αμέσως λέει τράβηξε πάνω στα φωτογραφικά φλαφ. Αλλά και τα βλέμματα του απλού κόσμου. Μάλιστα. Πραγματικά. Δηλαδή πήγε στην παραλία με το μαγιό. Αποκλειστικό. Πρώτοι εμείς, πρώτοι εδώ. Λοιπόν. Πλησιάζουμε στο τέλος σιγά-σιγά. Εντάξει, έχουμε λίγο ακόμα βέβαια. Υπό την βελούδινη φωνή του Λεπά. Ο 228 λέει το εξής. Όταν ήταν τα κορίτσια στην εκπομπή, ήταν πολύ πιο ζωηροί. Σωστός, έχει ένα δίκιο. Έχει ένα point. Έχει ένα δίκιο. Όσο για την Νοτοπούλου, είναι πιο γκομενάρα του κοινοβολίου. Πιο γκομενάρα τώρα. Όπου οι πιο πολλές είναι θίτσες. Καλά, δεν έχεις πολύ άδικο στο δεύτερο, αλλά είναι το πρώτο εντάξει τώρα. Γκομενάρα είναι το πρώτο. Γκομενάρα εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει, μπορεί να είναι Σλαμάς. Όχι, Σλαμάς είναι από 55 και πάνω. Όλγα Τρέμη και τα λοιπά. Σλαμάς είσαι τέτοια ώρα. Ρενοτοπούλου, εγώ το Μοσκοβίτη το ρώσω στο διάλειμμα. Νοτοπούλου του λέω έμπαινε. Δεν γίνεται να πει όχι, δεν είναι άσχημη. Είναι καλή. Έπαιρνε διαφορά. Για τον Ολυμπιακό ρε φίλε, Τσιλγκύρη. Παντού υπάρχει ένα Τσιλγκύρη. Για τον Ολυμπιακό ρε φίλε, Β' που αποκλείστηκε από τον Ανατόλια εδώ πέρα, από την ομάδα τη πόλη, θα πούμε τίποτα. Τι κάνουν οι Βάζελ, ρε φίλε, δεν μπορεί να φανταστεί τι λέει, τι κάνουν. Δεν μπορεί να φανταστεί. Development. Τι λέει, τι κάνουν οι Βάζελ. Development Carpaziers. Απίστευτο. Απίστευτο. Πανηγύρι σου λέω, ρε. Development Carpaziers. Εντάξει, επειδή. Το Ανατόλιο έχει Ασημακόπουλο, ρε. Μπορεί. Τον έχει. Μπορεί και να έχει, ναι. Μπορεί. Το Ανατόλιο νομίζω ότι έχει κάνει ομάδα φέτος πολύ δυνατή για την Α2. Και Σωτήρη Καραποστόλου. Γνωστό και ως Καραπιστόλα. Καραπιστόλα. Ναι. 41 Καραποστόλου, 43 Ασημακό. 43? Ναι, ναι. Για φτάνει, εντάξει, απέξει ένα άλλο. Ένα παιδί καινούργιο κλάδι. 43. 43 χρονών. Μπράβο το Ανατόλιο, φίλε μου. Μπράβο. Ναι. Έκανε ομάδα. Μέσα στο σεφ κέρδισε. Όχι το μεγάλο, στο βοηθητικό παίζανε. Στο βοηθητικό, ναι, εντάξει. Όχι. Okay. Πάντως επειδή έτυχε λόγω δουλειάς να βλέπω τον Ολυμπιακό σήμερα όλος με CSKA, υποτίθεται το τελευταίο παιχνίδι πριν την Ευρωλίγκα. Το 25 που έχασε ήταν λίγο. Ήταν για παραπάνω, ναι, ήταν για παραπάνω. Και. Πολύ κακός. Και σου λέω εντάξει, άλλοι από κάτω τώρα πανηγύρι, δεν μπορεί να φανταστεί για χωρίξει. Δεν μπορεί να φανταστεί. Κάτι που διαβάζω. Τάραχη. Δεν πρέπει να ψάξει τώρα live μέσα να δει τώρα. Δεν πω στο live, θα μπω στα σχόλια κάτω από το παιχνίδι. Περίμενε. Α, ναι, και εκεί μπορεί να μπει. Okay. Σου λέω τώρα για πανηγύρι, δηλαδή. Development Carpaziers. Βάζε, δείχνουν τώρα όχι γέλιο σου, λέω τώρα το ξεφτιλίζουν. Για του development Carpaziers. Ναι. Τι θα γίνει. Χάνανε, έχασαν στο ημέρο καμιά 20 πόντους και γράφανε οι άλλοι. Θα βγουν στο δεύτερο. Για πράγμα τώρα, εντάξει. Γενικά να σου πω λίγο κάτι τώρα. Αυτό σκηνικό με τον Ολυμπιακό στον Πασίτη, πολύ περίεργο ρε φίλε. Δεν ξέρω. Και απόρροξη τι μου κάνει εντύπωση. Οι Ολυμπιακοί οι ίδιοι ρε φίλε, πώς δεν έχουν αντιδράσει έτσι λίγο πιο. Ξέρω εγώ πιο άγρια, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Μπράβο στον Ολυμπιακό, η συμμετοχή και η προσπάθεια μετράει. Άλλωστε πέρυσι στο κύπελο κατέβαινε μόνο στο πρώτο ημίχρονο, οπότε φέτος έφτασε ένα βήμα πιο πέρα. Ναι, ναι. Ο άλλος γράφει από Θεσσαλονίκη πάνε υποδεχτώ την ομάδα της γειτονιάς μου. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον Ανατόλη από έναν απόφυτο μαντουλίδι. Ο άλλος έχει βάλει το σήμα του Ανατόλια. Αναπτυξιακό στα εύκολα, αναπτυξιακάρα στα δύσκολα. Υπάρχει και το αναπτυξιακό και το αλφαδιακό. Αλφαδιακό. Επίτηδες λέει έχασαν. Αν και ο παδός της Δύσης, συγχαρητήρια στην Ανατολή. Στην Ανατολή. Ναι, Ανατόλια. Α. Κάτσε άλλο καλό. Ναι. Ο development τουλάχιστον έπαιξε και στα δύο ημίχρονα. Ο development. Κάτσε εδώ, έχει τίποτα άλλο. Έχει σχέση με τον Ανατολού Εφές, όχι. Ναι. Ο Βασιλακόπουλος φταίει. Έχω το μόνο Ανατόλια που αναγνωρίζω, λέει το Στυπτιτζάνικο. Όντως έχει με αυτό το όνομα. Στην Αθήνα λογικά μάλλον θα υπάρχει. Λογικά ναι. Λοιπόν, κοίτα από ποια ομάδα έχασες καημένη Λαγκαδά. Σωστό.
Γιατί ο Ολυμπιακός ήταν καλά. Οι φάπες συνεχίζονται. Φάπες, κάτι άλλο λέγαμε. Εντάξει, η απουσία σήμερα δεν έπαιζε ο Σπανούλης και ο Νοέας και τέτοια. Ο άλλος γράφει και όντως πρέπει να υπάρχει στην Αθήνα. Λέει ρε λαλάκες, κατεβάζει η ομάδα, λέει το στριπτιτζάδικο το Ανατόλια και κέρδισε το Γαύρο. Α, δεν το ξέρω τι έχει. Υπάρχει άρα στριπτιτζάδικο Ανατόλια στην Αθήνα, ρε φίλε. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, δεν το ξέρω. Μάλιστα. Μην κοροϊδεύετε. Ναι, το Ανατόλια. Ο άλλος λέει μην κοροϊδεύετε. Το Ανατόλια είναι καλή ομάδα. Όντως είναι καλή ομάδα, τώρα πέρασε την πλάκα. Ναι, δηλαδή. Α δω τι άλλο έχει. Ναι. Άλλοι βρίζουνε. Ωραία, δεν έχει τίποτα άλλο. Βλέπω κάτι αξιό έτσι να αναφέρει. Καλό βαθμό ο Σιδηρόπουλο στην Τούμπα. Development. Καλά θα πήγε ο Σιδηρόπουλο στην Παραφύλλα, δεν το ξέφυγε τίποτα. Development. Ήταν το Ολυμπιακό του Development. Μάλιστα. Ανατόλια, δηλαδή τώρα πήγε στην επόμενη φάση του κυπέλου. Εκεί που είναι ο Άρης Ηρακλής. Ξέρεις τι. Τώρα κάτσε. Το Ανατόλια θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Όχι. Δεν είναι τώρα. Είναι άλλο ένα γύρο και μετά είναι. Δέρμπι. Όχι, νομίζω θα παίξει με ομάδα Α1. Α, που ήταν κάτω από, τη... από τα πλοία. Μπαίνει λογικά μετά τον Άκλη την Ηρακλή. Ναι. Ναι, κάτσε. Ο Άκλη με τον Ηρακλή παίζουν την άλλη εβδομάδα. Έτσι νομίζω. Νομίζω ότι τρίτη Τετάρτη. Παίζουν, ναι, ναι. Okay. Όχι, λίγο πιο μετά είναι. Γιατί όταν είχε βγει η κλήρωση έλεγα ότι θα παίξει πάω ο Ολυμπιακός Development, τέλο πάντων, whatever. Ήταν, αλλά τελικά ο Ολυμπιακός. Τον είδαμε τώρα, μιλάγα κατά να ξέρετε. Εγώ πέρασα ένα 40 λεπτό που το είδα το παιχνίδι. Πάω ο Ολυμπιακός Development. Ναι, Ολυμπιακός Β. Ολυμπιακός Β. Κάθισα και το είδα. Δηλαδή, απορώ οι Ολυμπιακοί πώς δεν. Όχι, δεν αντιδράνε, ρε παιδί μου. Πώς. Δηλαδή, εγώ που το είδα, λίγο είπα ρε εσύ τώρα. Δεν είναι δυνατόν ο Ολυμπιακός να παίζει, ξέρω εγώ, με μένα και με σένα και Α2 τώρα και ήρθε με Πούλμαν. Ξέρεις το λαγκαδά. Αλήθεια. Για το development. Ναι. Με Δημήτρη Σαλδάρη προπονητή. Ναι, και Μπάρλο νομίζω. Και Μπάρλο, ναι, και Μπάρλο βοηθό. Σαλδάρη έγινε προπονητή, ρε φίλε. Δηλαδή. Και από πέρυσι κιόλα είναι εκεί πέρα στι ακαδημίε του, ναι, okay, του Ολυμπιακού. Ένα με την Ίντερ νίκησε τη Λάτσιο με τον γκολ του Νταμπρόδιο από το 23. Μάλιστα. Το 23. Καλό. Βλέπω τώρα έχει ένα άλλο σχόλιο καλό για τον Ολυμπιακό περάτο, αλλά. Ρε φίλε, η United δεν μπορεί να κερδίσει τη Ρος Ντέιλ με ένα 1-96. Τι ξεφτύλα να φύγει. Άντε όλο και ράντα αγόρι. Ξεφτύλα να φύγει, ρε φίλε. Άντε και εσύ. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Να δείτε τα μυαλά μα και τα μάτια μα πονάνε. Τελικό και το Τζένα Μπολόνια 0-0. Τελικό και το Νάπολι Κάλιαρη 0-1. Παρακαλώ, έκπληξη. Για τους Παρτενοπέοι, για πες. Ποιο Ανατόλια λέει, ρε παιδιά. Αυτή λέει χαλιά δεν πουλάνε. Χαλιά. Χαλιά. Υπάρχει την μπερδεύση λίγο. Και χαλιά Ανατόλια. Στριπτιτζάδικο Ανατόλια μου βγάλατε. Να βγει ένας Αθηναίος πριν κλείσουμε, ναι, να μας πει αν ακούει κάποιος που νιώθει από Αθήνα και ξέρει 2-3-10-2-7-3-8 αν υπάρχει στριπτιτζάδικο Ανατόλια στην Αθήνα. Γιατί διαβάζουμε σχόλια Αθηναίων φίλων που γράφουν για στριπτιτζάδικο Ανατόλια. Στο Ανατόλια λέει δεν κουνιέται όποιο και όποιο. Μάλιστα. Μόνο υπερηφάνεια για αυτή την ομάδα. Το στήσαν οι Καταγγελόπουλοι. Δεν το ξέρεις. Καλά, δεν το ξέρεις ποτέ. Όχι. Η αδερφή Καταγγελόπουλη. Όχι, καλά ρε πλάκα κάνεις. Λοιπόν, πω, απίστευτο. Τι άλλο. Ναι, μωρή κολεγιάρα. Καλώς. Άλλα επίπεδα πρόσκρουσης. Λοιπόν, πω, Ανατόλη, έλα Γιώργη. Δεν έχει άλλα έτσι. Και υπήρχαν και κάτι άλλο, ξέρεις, Ολυμπιακοί που γράφανε, ρε παιδί μου. Ναι. Έχουμε κάνει πολύ δυνατή ομάδα στο ράγκμπι και στο τέτοιο. Όλη η στήριξη στο ρεαστέχνημα αφνιακό και τέτοια. Και τέτοια γλέντια που γίνονται. Λοιπόν, άσε να πάω τα τελικά για να κλείσουμε. Ναι. Λοιπόν, το United Rochdale από ό,τι βλέπω εδώ πάει στα πέναλτι Νικό Παπαδόπουλε. Μετά το 1-1. Ξεφτύλα. Όπως και το Wolves Reading. Τελικό το Sheffield Sunderland 0-1, το Oxford West Ham 4-0, μπράβο. Milton Keynes Dons Liverpool 0-2, Chelsea Grimsby 7-1 παρακαλώ. Brighton Aston Villa 1-3 και Burton Bournemouth 2-0, αυτό είναι στο 86, δεν τελείωσε. Στην Ισπανία τελικό και το Real Osasuna 2-0. Στην Ιταλία Roma Atalanta 0-2, Fiorentina Sampdoria στο 92-1. Genoa Bologna είπαμε τελικό 0-0. Τελικό και το Inter Lazio 1-0. Νάπολη Κάλιαρη 0-1. Και Ferrara Lecce 1-3 στα παιχνίδια τα οποία γίνανε σήμερα. Κάτσε να δούμε αν στη Γαλλία έγινε η έκπληξη. Και έγινε η έκπληξη, Νίκο Παπαδόπουλε. Paris Saint-Germain. Reims 0-2 παρακαλώ. Η Paris έχασε τόσο από τη Reims. Νομίζω είναι η δεύτερη ήττα που κάνει στο πρωτάθλημα. Και Ολλανδία είχε και Βέλγιο βλέπω ότι είχε. Ο Άγιαξ έδεσε 5-0 τη Φορτούνα Σίταρτ. Η Eindhoven 3-1 την Groningen.
Στο μου, όχι, εδώ πρέπει να είναι πρέπει να είναι κύπελα, οπότε δεν έχουμε εικόνα και τόσο. Λοιπόν, οπότε με τον Λεπά να παίζει από πίσω και να βαράει, εμείς σιγά σιγά τα μαζεύουμε. Ευχαριστούμε για την παρέα σας, καλοί φίλοι ακροατές. Ραντεβού θα δώσουμε αύριο ξανά στις 10. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα είμαστε και οι δύο εδώ. Λέγεται ότι θα είμαι μόνο εγώ, ή τουλάχιστον έτσι απειλήθηκα και έξω από τον αέρα και μέσα σε αυτόν. Εσείς φυσικά μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4, γιατί ακολουθεί ο Γιώργος Αγόρας και η Ζούγκλα. Εμείς είχαμε μαζί μας τη στοίχημα.gr, η οποία είναι καθημερινά η καλύτερη επιλογή στο στοίχημα. Κατεβάζετε εφαρμογή για το tablet ή για το κινητό σας και όπου και αν είστε, έχετε τη στοίχημα να έχετε μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά, έχετε και την επιλογή και του καζίνο από τη στοίχημα, που επίσης είναι γεμάτο και με πάρα πολλές επιλογές. Όλα αυτά από τη στοίχημα.gr. Οπότε, αυτά από εμάς. Καλό σας βράδυ. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4.